Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Τρίτη και 13 σήμερα, μια περίεργη μέρα. Και στα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας είναι βέβαια οι εξελίξεις με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, ο Rux Reis, το οποίο από τα ξημερώματα σήμερα βρίσκεται σε ελληνική επικράτεια, εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Να σημειώσουμε από την άλλη πλευρά ότι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα του κορονοϊού κυριαρχούν, ενώ όλοι περιμένουν την απόφαση για τις ποινές ό,τι αφορά τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Είχαμε τις προτάσεις σήμερα από την πλευρά της εισαγγελέως, αλλά η απόφαση αναμένεται τουλάχιστον μετά από 2 ημέρες. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα τα οποία θα δούμε αναλυτικά, όπως επίσης βέβαια και αναλυτικά θα βλέπουμε κάθε βράδυ πλέον εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα, με τη μορφή, θα έλεγα, ενός τηλεοπτικού μαγκαζίνου και λιγότερο ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Να δούμε όμως την επικαιρότητά μας αναλυτικά, ξεκινώντας από τις εξελίξεις γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, ο Rux Reis, το οποίο ξανάρχισε και πάλι τα ίδια. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, ο Rux Reis, κλείνει αναχρονικά διαστήματα το σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, όπως έκανε για παράδειγμα λίγο πριν από τις 10 σήμερα το πρωί. Τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων παρακολουθούν μονάδες του πολεμικού ναυτικού. Ενώ πριν από λίγη ώρα ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού αντιναύαρχος Τέλιος Πετράκης βρέθηκε στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Άμυνας, προκειμένου να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο την τουρκική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι παρακολούθησαν ζωντανά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Σαβούσογλου με την ομόλογό του από τη Σουηδία Αν Λίντε. Ο Τούρκος Υπουργός έχασε την ψυχραιμία του. Εμφανώς εκνευρισμένος επέπληξε τη Σουηδία ομόλογό του γιατί τόλμησε κάποια στιγμή να ζητήσει την απόσυρση της Τουρκίας από τη Συρία αλλά και να σεβαστεί την Κυπριακή ΑΟΣ. Και φυσικά την πλήρωσαν η Ελλάδα και η Κύπρος με τον Τσαβούσογλου να λέει ότι δολοφονούμε πρόσφυγες στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορά μας. Και κακώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει αλληλεγγύη στην Ελλάδα, ακόμη και αν είναι μέλος της. Η Αν Λίντε τον άκουγε αποσβολωμένη και ψέλισε λίγες κουβέντες, ευχαριστώντας τον για τη φιλοξενία. Η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας είπε ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες με την Τουρκία, αλλά ότι χαιρετίζει το γεγονός ότι η Τουρκία φιλοξενεί τόσους πρόσφυγες στο έδαφος της. Ο Τσαβούσογλου πρόσθεσε: Δεν μπορούμε να λέμε πως ό,τι κάνει η Ελλάδα είναι σωστό. Σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το προσφυγικό είστε ευαίσθητοι και μας ευχαριστήσατε νωρίτερα. Όμως η Ελλάδα τόσο στα σύνορα όσο και στο Αιγαίο δολοφονεί πολλούς μετανάστες και βυθίζει τις βάρκες τους για να τους γυρίσει πίσω. Γιατί δεν καταγγέλλεται την Ελλάδα έστω μία φορά, αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Η Ελλάδα εμποδίζει τους μετανάστες να έρθουν στην Ευρώπη και εσείς τις δείχνετε αλληλεγγύη. Η έντασή μας είναι ότι έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ας αφήσουμε πίσω μας αυτή την πρακτική. Στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει διάκριση σε μέλη και μη μέλη. Διαφωνούμε σε πολλά θέματα, έχετε δίκιο. Αλλά έτσι όπως εκφράζετε τη γνώμη σας, έτσι εκφράζουμε και εμείς τη δική μας. Εκπροσωπώντας τους 83 εκατομμύρια πολίτες μας, κατέληξε ο Τσαβούσογλου. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής τώρα, είχαμε σήμερα τις προτάσεις από την πλευρά της εισαγγελέως. Αναμένεται τώρα να τοποθετηθούν οι δικηγόροι και να έχουμε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και να έχουμε την απόφαση μετά από τουλάχιστον 2 ημέρες, καθώς είναι πολύ γραφειοκρατική δουλειά που πρέπει να γίνει από το δικαστήριο για τους 57 ενόχους. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Για το Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο, η κυρία Οικονόμου προτείνει ποινή 13 ετών. Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Την ίδια ποινή πρότεινε για όλους τους πρώην βουλευτές που έχουν εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παπά, Γιώργο Γερμανή, Ηλία Παναγιώταρο και Αρτέμι Ματθεόπουλο. Για τους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, προτινόμενη ποινή είναι τα 7 έτη. Ενώ για όσους έχουν ελαφρυντικό, Αλέξοπουλος Αρβανίτης, Μίχος Μπούκουρας είναι 5 έτη. Η ποινή των 7 ετών προτάθηκε και για όλους τους κατηγορούμενους που έχουν καταδικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Για τον Γιώργο Ρουπακιά, το δολοφόνο του Παύλου Φίσα πρότεινε ισόβια κάθριξη για την ανθρωποκτονία και για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κάθριξη 7 ετών. Για τους κατηγορούμενους της υπόθεσης δολοφονίας του Παύλου Φίσα, που καταδικάστηκαν για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, η εισαγγελέα ζητά να τους επιβληθεί ποινή κάθριξη 8 ετών. Για τον πυρηνάρχη Νίκαιας Γιώργο Πατέλη προτάθηκε ποινή κάθριξης 8 ετών για τη συνέργεια σε ανθρωποκτονία και 7 έτη για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Σε όσους έλαβαν ελαφρυντικό, η προτινόμενη ποινή είναι τα 6 έτη κάθριξης. Για την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος των Αιγυπτίων αλλιεργατών, η εισαγγελέας πρότεινε ποινές κάθριξης από 7 έως 10 χρόνια για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Για τον πυρηνάρχη Περάματος Αναστάσιο Πανταζή ζητά ποινή κάθριξης 10 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και 7 ετών κάθριξης για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Για την επίθεση σε βάρος των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ ζητά να επιβληθεί ποινή 10 μηνών φυλάκισης
για το αδίκημα της σωματικής βλάβης για κάθε θύμα. Εξαίρεση αποτελεί ο Χρήστος Χατζηδάκης, ο οποίος έλαβε ελαφρυντικό και για αυτόν ζητά ποινή φυλάκισης 6 μηνών για κάθε πράξη. Για το αδίκημα της οπλοφορίας, η εισαγγελέας πρότεινε ποινή φυλάκισης από 6 έως 18 μήνες κατά περίπτωση και χρηματικές ποινές. Μεταξύ των καταδικαστέντων για αυτό το αδίκημα είναι ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο Γιώργος Γερμενής και ο Νίκος Μίχος. Το σχέδιο πάντως συλλήψεων είναι έτοιμο και οι αρχές γνωρίζουν το πού βρίσκονται και τα 7 μέλη του αποκαλούμενου διευθυντηρίου. Όσοι καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του Παύλου Φύς, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Ρουπακιάς, θα μεταφερθούν στις φυλακές Δομοκού σε ειδικά διαμορφωμένα κελιά. Και αυτό γιατί υπάρχουν φόβοι για βίαιες αντιδράσεις άλλων κρατουμένων. Οι περισσότεροι από τους 7 του διευθυντηρίου θα μεταφερθούν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στα κελιά που είναι ειδικά διαμορφωμένα, εκεί δηλαδή που κρατούνταν και το Δεκέμβριο του 2013. Θα προαυλίζονται ξεχωριστά καθώς οι σχέσεις μεταξύ τους έχουν διαραγεί. Επίσης θα κρατηθούν εκεί σε απόσταση από όλους τους κρατούμενους που έχουν διαμηνήσει ότι δεν τους θέλουν εκεί. Αρκετές ζημιές είχαμε σε πολλές περιοχές της Αττικής από την κακοκαιρία η οποία ενέσκυψε τα ξημερώματα. Μάλιστα, στην περιοχή Νέο Ηράκλειο στην Αττική άφησε πίσω της η κακοκαιρία 3 τραυματίες. Οι κάτοικοι στο Νέο Ηράκλειο ξύπνησαν από τη δυνατή νεροποντή που χτύπησε την Αττική τα ξημερώματα και είδαν τα αυτοκίνητά τους κατεστραμμένα από δέντρα που έπεσαν, τα σπίτια τους να έχουν ζημιές, σκεπές να έχουν ξυλωθεί, θερμοσύφωνες από τις θαράτσες να έχουν πέσει στους κήπους. Είναι εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική και παρόλο που είχε διάρκεια περίπου μίας ώρας, μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, έριξε δέντρα και προκάλεσε ζημιές χιλιάδων ευρώ. Προκάλεσε επίσης και 3 τραυματισμούς στο Νέο Ηράκλειο. 3 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Αττικής λόγω σοβαρών τραυματισμών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρότερα, έχει τραυματιστεί μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική. Χτύπησε όταν εξαιτίας της κακοκαιρίας έπεσε τείχος στο σπίτι της. Ένας άνδρας, οδηγός μηχανής, έχει υποστεί κατάγματα και επίσης μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και του γίνονται εξετάσεις για το αν θα παραμείνει ή όχι στο νοσοκομείο. Η καταρρακτώδης βροχή ξεκίνησε στις 6 παρά και κράτησε μέχρι περίπου τις 7 το πρωί. Οι κάτοικοι στο Νέο Ηράκλειο μιλούν για έναν αναμοστρόβιλο που μέσα σε λίγα λεπτά σάρωσε τις περιουσίες τους και προκάλεσε το βομβαρδισμένο τοπίο που βλέπουμε σε σογαριστικές εικόνες. Μέχρι στιγμής από την κακοκαιρία στην Αττική τα ξημερώματα η πυροσβεστική δέχθηκε 148 κλήσεις. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός ανδρός στο Νέο Ηράκλειο, που είδε καρέκλες και αντικείμενα να στροβιλίζονται μπροστά στα μάτια του. Το αυτοκίνητο αυτό είναι δικό σας, έτσι? Ναι, είμαι διευθύντης. Πείτε μας τι έγινε και τι ώρα περίπου. Γύρω στις 6 παρά ήταν. Είχε ξεκινήσει πιο νωρίς λίγο να βρέχει, να έχει τις καταιγίδες κτλ. Κάποια στιγμή σηκώθηκα γιατί από τον μέσο ύπνο μου νόμιζα ήταν σεισμός. Εγώ είχα σηκωνόμενο να πάω στις δουλειές μου. Κάποια στιγμή κλείνω τα τζάμια γιατί είδα ότι δυνάμωνε πάρα πολύ αυτό και στροβίλιζα σαν πραγματικά να είμαι σε ταινία. Τα βλέπω στον πέμπτο όροφο που μένω. Ό,τι βλέπει σε έπιπλα, μικροέπιπλα, γλάστα κτλ. Να τα γυρίζει γύρω-γύρω και να τα στροβιλίζει. Τα είδα με τα μάτια μου χωρίς τόση υπερβολή, έτσι. Είδατε ένα κανονικό ανεμοστρόβιλο δηλαδή στο μπαλκόνι σας. Κανονικά ακριβώς. Και ήμουν φυλαγμένο στα ντουβάρια και δεν πλησίαζα καν τα τζάμια πολύ. Μια τραγωδία είχαμε στην Εύβοια. Ένα βρέφος μόλις 2 μηνών χάθηκε από αναρρόφηση. Συγκλονισμένη βέβαια η περιοχή αλλά και η οικογένεια του παιδιού. Δάκρυα για το αδικοχαμένο βρέφος στην Ερέτρια και την Εύβοια. Σε κατάσταση σοκ είναι οι γονείς του παιδιού. Το άκουσμα της τραγικής είδησης για τον ευνίδιο θάνατο του βρέφους μόλις 2 μηνών έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόκειται για μωρό 2 μηνών το οποίο έπαθε αναρρόφηση και μεταφέρθηκε από τους ίδιους τους γονείς του στο κέντρο υγείας Αλιβερίου. Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως ήταν αργά για το 2 μηνών αγοράκι αλβανικής καταγωγής. Η σωρός του άτυχου μωρού μεταφέρεται για νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ της ανίποτης τραγωδίας. Εν τω μεταξύ, το βρέφος της μόλις 2 μηνών βρήκε νεκρό το πρωί του περασμένου Σαββάτου, μια 36χρονη μητέρα στο σπίτι του σε χωριό του Δήμου Αγιά στη Λάρισα. Όπως κατέθεσε η μητέρα στους αστυνομικούς στις 6 χθες τα ξημερώματα, διαπίστωσε ότι το αβάπτιστο κορίτσι με το οποίο κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι δεν είχε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η οικογένεια μετέφερε το βρέφος με το δικό της όχημα μέχρι τον κόμβο της Γκυρτώνης και από εκεί με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το αστυνομικό τμήμα Τεμπών αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Πάνω από 400 περιστατικά κορονοϊού είχαμε και σήμερα στη χώρα μας. Εδώ και λίγη ώρα έχουμε την ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά. Απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Χωρίς αυτές δεν υπάρχει πιθανότητα αδειοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μπορούμε να πούμε. Δεν αποκλείεται
το εμβόλιο να είναι πολύ αποτελεσματικό, έτσι. Ή να, και να είναι και πολύ ασφαλές. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα στοιχεία για να το αξιολογήσουμε. Ο λοιμοξιολόγος, ο κύριος Μαγιορκίνης, έχει πάρει το λόγο αυτή την ώρα. Κύριε είναι η τακτική ενημέρωση που έχουμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας από τον κύριο Χαρδαλιά και την ομάδα των λοιμοξιολόγων. Στην εστίαση θα είναι μόνο στο χώρο αναμονής όταν δεν υπάρχουν αποστάσεις ή και κάποιος όταν πηγαίνει, για παράδειγμα, ακόμα και στην τουαλέτα ή θέλει να βγει έξω. Μάλιστα. Ρωτάνε συνάδελφοι μια σειρά από διαδικαστικά θέματα για το πώς θα λειτουργούν τα μέτρα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή βέβαια των μέτρων που έχουμε σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, στις περιοχές βέβαια οι οποίες είναι στο πορτοκαλί χρώμα, εκεί έχουμε αυξημένα μέτρα, φημολογούνται πολύ περισσότερα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εφαρμογή σκληρότερων μέτρων για τον περιορισμό των περιστατικών. Εξάλλου όλοι έχουν την αίσθηση ότι μάλλον είναι κάπως ευχαριστημένη η κυβέρνηση, αν και ο αριθμός είναι κοντά στα 400 περιστατικά κάθε μέρα, αυτός ο αριθμός είναι σχετικά σταθερός το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι κάπως θετικό, εκτιμούν οι ειδικοί της στατιστικής και οι λοιμοξιολόγοι. Τώρα να δούμε εμείς την τοπική επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται στην Θεσσαλία. Θα τα δούμε όλα τα θέματα με την βοήθεια δύο πολύ όμορφων κοριτσιών που είναι μαζί μας. Ελευθερία Τζανακούλη, Ελένη Καραγιάννη, Βόλος και Λάρισα. Κορίτσια, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ποιος τη χάρη μου πλέον. Θα σας έχω κάθε μέρα εδώ και θα κάνουμε πολύ πολύ καλή παρέα, παρουσιάζοντας βέβαια όλα τα θέματα. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή αρχή, καλή τηλεοπτική σεζόν. Καλησπέρα Ελευθερία. Καλησπέρα. Να πάμε στην Ελευθερία που είναι πιο χαμογελαστή σήμερα. Ή ξεκίνησε με μεγαλύτερο χαμόγελο. Ελευθερία, τι γίνεται. Είναι το ίδιο χαμογελαστή και η Ελένη, μια κούκλα είναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τα κρούσματα κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε το συντονιστικό όργανο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, έδωσε 4 θετικά νέα κρούσματα κορονοϊού. Τα 2 είναι γνωστά, προέκυψαν μετά από ιχνηλάτιση, άρα δεν μας ανησυχούν και τόσο. Όμως είναι αρνητικό το ότι 2 νέα κρούσματα κορονοϊού είναι ορφανά. Ούτε ξέρουμε από πού ήρθαν. Ούτε τι θα γίνει και αυτό συνέχεια. Είναι το και χειρότερο. Και που πήγανε, τι διέσπηραν, καταλαβαίνετε. Και που μας ανησυχεί περισσότερο το γεγονός ότι έχουμε στα πολεοδομικά συγκροτήματα, τα μεγάλα τουλάχιστον, έχουμε ορφανά περιστατικά. Δεν ξέρουμε από πού κόλλησαν οι άνθρωποι. Που σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορεί. Αυτό είναι πραγματικότητα και καλά είναι να φοράνε τις μάσκες τους, να αφήσουν αυτές τις ανοησίες με τα κινήματα «δεν φοράω μάσκα» και «μας φημώνουνε». Ο ιός είναι εδώ, ο δρόμος για την κανονικότητα είναι μακρύς, όπως πολύ καλά λένε. Άρα μάσκα, αντισηπτικό και αποστάσεις ασφαλείας. Εννοούνται. Αυτά εννοούνται. Τίποτα δεν εννοείται, Μάκη. Για να περάσουμε στη Χρυσή Αυγή, γιατί ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο Λαρισαίος, κρίθηκε ένοχος με ποινή φυλάκισης 5 ετών, ο κύριος Βαλάντης Αλεξόπουλος. Του αναγνωρίστηκαν βεβαίως ελαφρυντικά. Κρίθηκε ένοχος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ναι. Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και γι' αυτό η ποινή φυλάκισης είναι μέχρι 5 έτη. Βέβαια, είναι πρόταση ακόμη. Αποφάσεις δεν έχουμε. Του έχουν αναγνωριστεί ελαφρυντικά. Ναι. Παρετήθηκε και έγκαιρα. Τραβήχθηκε, ναι. Μόλις κατάλαβε μάλλον τι συμβαίνει. Ξεχώρισε τη στάση του. Και ξεχώρισε γι' αυτό μάλλον έχει και το ελαφρυντικό. Και νομίζω ότι υπάρχει το ελαφρυντικό της μεταμέλειας εδώ τώρα στην προηγουμένη περίπτωση. Η επιμέτρηση των ποινών ακόμη βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε προς το παρόν τουλάχιστον στις προτάσεις που έγιναν από την εισαγγελία. Από την εισαγγελέα. Μεταμέλεια δεν είδαμε. Είδα το Σαββατοκύριακο, έβγαινε ο κύριος Κασιδιάρης και κάποιοι άλλοι εκλεγμένοι της Χρυσής Αυγής και όχι μόνο δεν δήλωναν μεταμέλεια. Αντιθέτως, μέσα στα social media απειλούσαν κιόλας ευθαρσώς. Ναι, ο καθένας νομίζω ότι είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του. Δεν έχουν όλα τα μέλη της Χρυσής Αυγής την ίδια συμπεριφορά. Τώρα να δούμε και τι θα γίνει. Κάποιοι μάλιστα από σήμερα, και το είδαμε αυτό, άρχισαν την επιμέτρηση των ποινών και έλεγαν ότι η πρόταση είναι τόσο, ότι η ποινή θα είναι τόσο. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Εάν μέναμε στις προτάσεις της εισαγγελέως, τώρα η Χρυσή Αυγή δεν θα είχε κριθεί ένοχη. Γιατί η εισαγγελία είχε αθωώσει ως εγκληματική οργάνωση. Η εισαγγελέας μάλλον της έδρας. Και στη συνέχεια η απόφαση του δικαστηρίου ήταν πολύ πιο, στο πω, αυστηρή από τις προτάσεις του εισαγγελέα. Να δούμε στο της εισαγγελέως. Να δούμε στο τέλος ποιες θα είναι οι εκτιμήσεις και οι αποφάσεις του δικαστηρίου. Κρίνονται πάρα πολλά. Και βέβαια θα είναι σημαντικό να δούμε αν θα έχουμε εκτέλεση των ποινών ή αν θα υπάρχει
η απόφαση για να έχει έφεση ένα σταλτικό χαρακτήρα. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Αλλάζει πολύ τα πράγματα. Να δούμε και το όνομα της εισαγγελέως. Είναι η κυρία Δαμαντία Οικονόμου, η οποία πρότεινε και την επιβολή των ποινών σήμερα. Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις μέρα με τη μέρα όσον αφορά στη Χρυσή Αυγή. Πάντως χρειάζεται πολύς χρόνος, διότι είναι 57 κατηγορούμενοι. Σκέψου τώρα ότι και για τους 57 πρέπει να υπάρξει πρόταση από την εισαγγελία, να αγορεύσει ο συνήγορος, να αποσυρθεί το δικαστήριο, να αποφασίσει. Δεν είναι εύκολο. Πολύ μεγάλο το νούμερο των ανθρώπων που εμπλέκονται, των παραγόντων τέλος πάντων της δίκης. Είναι σίγουρο ότι ούτε αύριο θα έχουμε απόφαση. Μάλλον πάμε για Πέμπτη και να δούμε πάλι. Μπορεί και από την άλλη εβδομάδα, γιατί είναι και πολλά τα μέλη. Και να δούμε πάλι. Υπάρχει μια διαδικασία εν εξελίξει. Λοιπόν, στη Λάρισα συνέβη κάτι απίστευτο. Αγόρασαν κινητό χωρίς να το πληρώσουν. Τι συνέβη ακριβώς? Ανέβασε η Λαρισαία στα social media ένα κινητό να το πουλήσει. Τελικά ο ενδιαφερόμενος της τηλεφώνησε, λέει ωραία θα το αγοράσω. Τελικά την έπεισε πως κατέθεσε και όλα τα χρήματα. Η ίδια του το έστειλε και ακόμα περιμένει τα χρήματα η κοπέλα. Πόσα χρήματα ήταν ελευθερία? 420 ευρώ. 420 ευρώ. Δεν είναι και λίγα, είναι βασικός μισθός. Τι κινητό ήταν αυτό ρε παιδί μου? Μάλλον iPhone. Ακριβό πράγμα. Βέβαια και ακριβό πράγμα. Έχουν συμβεί διάφορα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέσω του ίντερνετ έχει ένα πολύ καλό εργαλείο για τέτοιου είδους διαδικασίες και αγοροπολισίες. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το δυσφημούν. Εντάξει, εδώ τώρα είχαμε μια τέτοια περίπτωση. Δεν το είναι όλες εσείς. Το ζήτημα είναι ότι την ξεγέλασαν με τον εξής τρόπο. Δεν είναι μόνο ότι της είπαν σου τα καταθέσαμε. Είχαν και κλαστό έγγραφο ότι τάχα μου τις κατέθεσαν και τα χρήματα. Δηλαδή ήταν τόσο προχωρημένη η απάτη. Τι τα έστειλαν, σου λέει μπορεί να μην έχουν επιστωθεί ακόμα, αλλά αφού υπάρχει απόδειξη να το στείλω. Και βεβαίως επειδή ήταν ευγενική, το έστειλε και ακόμα περιμένει τα χρήματα. Έτσι, τουλάχιστον μέσω ίντερνετ, αν έχουμε ανωνυμία απέναντι, δεν δίνουμε βάση. Δεν δίνουμε βάση και κάτι ακόμα που έγινε γνωστό σήμερα, άλλοι ελαφροχέριδες εδώ στη Λάρισα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού. Συγκεκριμένα μία ημεδαπή αγκάλιαζε τα θύματα και έβγαζε τις χρυσές αλυσίδες από το λαιμό, από τα χέρια. Τους πιάσανε, αλλά βρήκανε μόνο δύο χρυσές αλυσίδες. Τις άλλες είχαν προλάβει, τις είχαν δύο χετεύσεις, τα ανάλογα είναι χειροδανιστήρια. Παλιά η μέθοδος, ελαφριχέριδες. Μα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, και αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε είναι αν βρίσκανε κάποιους τυχαίους στον δρόμο ή αν ήταν γνωστοί. Δεν ξέρω να σου πω με τι μάτι γίνεται η επιλογή των θυμάτων. Πραγματικά μου έκανε και εμένα εντύπωση. Κάτι πολύ θετικό είναι ότι στη Λάρισα διοργανώνεται το δεύτερο ογκολογικό συνέδριο της Κεντρικής Ελλάδας 15 με 17 Οκτωβρίου στο Imperial Greek Hotel της Λάρισας. Δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν δωρεάν όσοι ενδιαφέρονται, είτε με φυσική παρουσία, αλλά λόγω κορονοϊού είναι περιορισμένες οι θέσεις. Αλλά διαδικτυακά βεβαίως μπορούν, ας μπουν να το ψάξουν και να δηλώσουν συμμετοχή. Αύριο στη Λάρισα θα έχουμε διακοπή νερού από τις 9 έως τις 12 στην οδό Ανδριανού και Λάμπρου Κατσόνη και συγκεκριμένα από τις οδούς 23 Οκτωβρίου έως και Νικηταρά, τέρμα Νικηταρά. Να το γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας ακούν, αύριο από τις 9 έως τις 12 δεν θα έχουν νερό. Ας κάνουν κάτι άλλο, ας έχουν εμφιαλόμενο κάπως να το γνωρίσουν, τα να κανονίσουν έτσι τις ανάγκες. Να πάμε σε έναν γειτονικό δήμο, στο Δήμο Αγιάς, που σήμερα πολύ συζητείται μετά το άλλο. Δεν ξέρω αν το ακούσατε εκεί στο Βόλο, με τις μάσκες που κόστησαν χρυσάφι οι μάσκες στο Δήμο Αγιάς. Τις παρήγγειλαν, κόστησαν 8-9 ευρώ η μία, οι φασμάτινες. Λοιπόν, τώρα εκτός από τις μάσκες που κοστίζουν χρυσάφι. Καλό το ύφασμα, κάτσε βρε Ελευθερία. Περίμενε, μπορεί να ήταν ακριβό μετάξει, το ύφασμα. Ήταν, Μάκη. Ναι, μήπως ήταν. Τι κασμίρι ήταν εγώ, και τι είδους κασμίρι. Ειδικό ύφασμα. Αν και νομίζω ότι χρειάζεται να έχει μια πολύ συγκεκριμένη ύφανση το ύφασμα της μάσκας. Αλλά, μπορεί να ήταν να ήταν στο χέρι. Στο χέρι θα ήταν. Και αυτό ήταν στο χέρι. Εδώ υπάρχει άλλο σήμερα. Έχουμε άλλο στοιχείο. Ναι. Λοιπόν, ένα δωμάτιο στη Βελίκα, 9 Οκτωβρίου, στοιχίζει 135 ευρώ το δίκρυγνο. Με μασάζ, στην Αθήνα να πας, με μασάζ ή χωρίς. Χωρίς μασάζ. Χωρίς μασάζ. Χωρίς μασάζ. Είναι απλό δίκρυγνο δωμάτιο. Είναι απευθείας ανάθεση του δημάρχου, του κυρίου Κουντάρα. 1.350 ευρώ έδωσε ο Δήμος Αγιάς με υπογραφή του Δημάρχου για 4 βράδια, 2 δίκλινα, 135 ευρώ στο τη βραδιά. Χίλτον ήταν. Όχι σε ποιο Χίλτον. Έχει Χίλτον. Σε δωμάτιο που τώρα 9 Οκτωβρίου στη Βελίκα δεν έχει ούτε 40 ευρώ και στην Booking ανέβηκε και έχει 84 ευρώ τη βραδιά, αλλά ο Δήμος επειδή είναι ελαφροχέρης το πλήρωσε 135 ευρώ τη βραδιά.
Μήπως είχε κάποιες έξτρα υπηρεσίες. Πόσο έξτρα ήταν αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Να μας τις γράψουν, τι, να τις λένε. Δεν ξέρω, όταν λέω, μήπως κάτι. Ξέρω να ξέρουμε λέω, τι δίνουνε. Προσπαθώ να δικαιολογήσω τον δήμαρχο τώρα αυτό. Δεν... Καλά κάνεις, ναι, εντάξει. Και από την άλλη πάμε 1.300 ευρώ 4 βράδια λοιπόν, ε. Μάλιστα. Ναι, όχι στο πεντάστερο της Για 4 εταιρείας. Άτομα. Για 4 άτομα, ναι. Και χωρίς μασάζ. Και χωρίς μασάζ. Εντάξει. Αν είχε μασάζ μπορεί να το κάνουν 2.000. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε τους καλεσμένους του Δήμου. Ναι, αυτό θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα το επιδιώξω. Λοιπόν, στα Τρίκαλα, πεθερά έδιρε την ύφη της. Η νύφη έκανε μήνυση για ξυλοδαρμό. Πολύ κουτσομπολιό μας έχει σήμερα, ναι. Έχω σήμερα κίνκι. Ναι, από τη Θεσσαλία, τι να κάνω. Η νύφη έκανε μήνυση στην πεθερά για ξυλοδαρμό. Ναι. Αλλά αθώθηκε η πεθερά με το νέο ποινικό κώδικα, με το νέο νόμο. Χώρισε το ζευγάρι. Και ζήσαν αυτοί καλά. Ο Παρασκευόπουλος συμπαθεί τις πεθερές, λοιπόν. Μάλλον. Μάλιστα, πολύ καλά. Έχουμε κάτι άλλο από τη Λάρισα? Όχι. Όχι. Τι άλλο να έχουμε? Εντάξει, ναι, μας τα πες όλα. Ελένη, να λίγο έτσι πιο... από το Βόλο δεν, έχουμε, πιο σοβαρό δεν έχουμε αντίστοιχα θέματα από το Βόλο. Έχουμε... Παντού υπάρχουν αυτά, προφανώς. Δεν έχουμε στο σημερινό δελτίο εννοώ. Ναι. Δεν έχουμε τώρα. Πραγματοποιήθηκαν τα μοριακά τεστ το πρωί, σήμερα το πρωί. Νομίζω στο... ότι μας έφτιαξε τη διάθεση πάντως. Μα τι να κάνουμε, αυτά αντιμετωπίζουμε το στυλάρι σε γύρω. Για πρώτο δελτίο. Ελένη. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο τα μοριακά τεστ, τόσο στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου, όσο και στο κτίριο Σπίρερ, όπου εργαζόταν και οι δύο υπάλληλοι που διαπιστώθηκαν ότι έχουν προσβληθεί με κορονοϊό. Πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι καταρχήν το τελευταίο 24ωρο όσους δημοτικούς υπαλλήλους είδαν να κυκλοφορούν έξω ήταν όλοι με μάσκες. Καλά κάνανε οι άνθρωποι. Ανησύχησαν ιδιαίτερα. Αν και δεν ήταν στο χώρο του Δημαρχείου, ήταν στο κτίριο Σπίρερ και οι δύο γυναίκες. Είναι μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει ή 5 ή 7 μέλη νομίζω. Τώρα, αν τα 2 και 7 να είναι, πάλι είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Να δούμε λοιπόν, η Ιχνηλάτιστε θα δείξει από σήμερα. Νομίζω ότι η ίδια η πρόεδρος των εργαζομένων το δήλωσε στο Facebook. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν δική της επιλογή, δεν είναι δική μας επιλογή. Η κυρία Στάχτου η ίδια ανέφερε ότι είναι μία από τις δύο γυναίκες που έχουν τον κορονοϊό. Εμείς ευχόμαστε και στις δύο βέβαια να τα πάνε καλά και να βγουν από αυτή την περιπέτεια το συντομότερο δυνατό. Δεν φαίνεται να νοσούν έτσι σε πρώτη φάση τουλάχιστον βαριά. Αυτό είναι το ευχάριστο και το σημαντικό. Τώρα από εκεί και μετά στο Δημαρχείο υπάρχει μια ανησυχία. Μιλούμε τώρα για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου και μιλούμε για πολλές υπηρεσίες σε ένα πολύ κεντρικό και βασικό κτίριο, το κτίριο Σπίρερ. Πήγαν σήμερα, έκαναν τεστ, Ελένη. Ναι, σήμερα το πρωί έγιναν τα μοριακά τεστ σε όλους τους υπαλλήλους και στα δύο κτίρια. Ναι. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ το... Μακάρι να μην έχουμε άλλα περιστατικά, μακάρι. Το πρωί νίκα του Βόλου μετατράπηκε σε κέντρο υγείας, εν τω μεταξύ. Όπου δέχεται τους ασθενείς με ήπια συμπτώματα κορονοϊού. Ναι. Είχε ανακοινωθεί, ξεκίνησε, λειτουργεί πλέον. Λειτουργεί, ναι. Και μας μίλησε και ο υπεύθυνος του κέντρου για την καθημερινή πλέον δραστηριότητα και την προετοιμασία που γίνεται για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος. Μάλιστα. Δηλαδή τα περιστατικά θα νοσηλεύονται εκεί. Τα ελαφριά. Τα ελαφρά. Ναι, με ελαφρά συμπτώματα. Κορονοϊού θα αντιμετωπίζονται εκεί. Με ελαφρά συμπτώματα, ναι. Δηλαδή είναι κάτι σαν κέντρο υγείας αστικού τύπου πλέον. Το κάπως παλιό έτσι. ΙΚΑ στην Παπαδιαμάντη στο Βόλο. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Έχουμε τα αποτελέσματα από τις εκλογές των επαγγελματοβιοτεχνών της Μαγνησίας, τα οποία ήταν οριακά, 34 έναντι 31 ψήφων. Αναδείχθηκε η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση με επικεφαλή στην κυρία Καναβίτσα. Ήταν και ο λίγο αναμενόμενο τώρα εδώ που τα λέμε, Ελένη, αυτό. Ο κύριος Πλαστάρας, ο Τρίφωνας, είχε πολλά και σημαντικά προβλήματα και στον χώρο του επιμελητηρίου και στο χώρο τώρα του ΟΕΒΕΜ. Από καιρό υπήρχαν ζητήματα. Έχω την εντύπωση ότι έπρεπε να έχει δει από καιρό ο κύριος Πλαστάρας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γίνανε εκλογές, έχασε και την πλειοψηφία, έχασε και την προεδρία στον ΟΕΒΕΜ. Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια εσωτερικότητα εκεί σημαντική και ο ΟΕΒΕΜ, αυτό που πρέπει η Ομοσπονδία των Επαγγελματιοβιοτεχνών, αυτό πρέπει να βγάλει είναι τον καημό του επαγγελματία. Και όχι το φάγωμα των συνδικαλιστών.
Η φαγωμάρα πάντως είχε εδώ και πάρα πολύ καιρό κυριαρχήσει και με κάποιο τρόπο να σταματήσει αυτό. Τουλάχιστον ελπίζω τώρα με τις εκλογές να τελειώσει αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα ήταν οριακό. 6-5, 6 ο ένας, 5 ο άλλος. 34-31, ναι, η ψήφη τους. Από έδρες, αλλά εντάξει τώρα, ο κύριος Πλαστάρας έχασε. Όπως και να το κάνουμε, είναι ήττα, πολιτική ήττα σημαντική για τον κύριο Πλαστάρα. Και οι αντάρτες κέρδισαν, ναι. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί, έχουμε αναλύονται όλα όσα έρχονται στο προσεχές διάστημα στο επίπεδο της φορολογίας. Από 2.000 έως 500.000 ευρώ αν έρχεται το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα καταβληθεί σε περίπου 170.000 επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν αίτηση ενδιαφέροντος έως και τις 26 Οκτωβρίου. Έτσι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από το Βόλο, Ελένη? Από το Βόλο δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα της τοπικής επικαιρότητας. Ούτε πεθερές έχετε, ούτε απευθείας αναθέσεις. Α, εσύ με τις πεθερές. Και είσαι και ανήπαντρη, από ό,τι ξέρω. Είμαι και ανήπαντρη. Είσαι και ανήπαντρη. Να πω ότι είχες και εμπειρία με τις πεθερές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε, να είστε καλά. Αύριο. Καλό απόγευμα και θα βλέπουμε μαζί βέβαια κάθε μέρα την τοπική επικαιρότητα. Τώρα, καθώς είναι και το πρώτο μας δελτίο, καλό θα ήταν κάποια στιγμή το control να μου πει πού πάμε μετά, αν έχουμε την επόμενη ζωντανή, αν έχουμε την επόμενη ζωντανή σύνδεση στη διάθεσή μας. Δεν την έχουμε, οπότε πάμε στο θέμα με την Χρυσή Αυγή λοιπόν και τις προτάσεις για τον πρώην βουλευτή Αλεξόπουλο. Την πρότασή της για τις ποινές που θα πρέπει να επιβληθούν σε κάθε κατηγορούμενο στη δίκη της Χρυσής Αυγής, με βάση τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών υποβάλλει, η εισαγγελέα Έδρας Αδαμαντία Οικονόμου. Η εισαγγελέα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα ζητά την ισόβια κάθριξη του Γιώργου Ροπακιά. Παράλληλα, ζητά κάθριξη 13 ετών για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής και 7 ετών στους καταδικαστέντες για ένταξη εγκληματική οργάνωση για τους οποίους δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Ποινή κάθριξη 5 ετών εισηγήθηκε η εισαγγελέα για όσο από τους καταδικαστέντες για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση έλαβαν ελαφρυντικό. Ανάμεσά τους η Μίχος, Μπούκουρας και Αλεξόπουλος. Να θυμίσουν, το δικαστήριο χθες έκρινε πως δεν δικαιούται την αναγνώριση ελαφρυντικού η συντριπτική πλειοψηφία των ενόχων για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δείχνοντας τον δρόμο για την επιβολή των βαρύτερων ποινών στο σκληρό ηγετικό πυρήνα της Χρυσής Αυγής. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, καθώς τόσο οι μονάδες εντατικής θεραπείας, όσο και οι θάλαμοι αρνητικής πίεσης γεμίζουν, με αποτέλεσμα τώρα πλέον να αναζητούνται λύσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στο γεγονός ότι πλέον τα κρεβάτια έχουν αρχίσει να κατακλείζονται από ασθενείς. Σε οριακή κατάσταση φαίνεται πως είναι το νοσοκομείο αναφοράς, που είναι το πανεπιστημιακό λόγο πληρότητας των ΜΕΘ, αφού ο κορονοϊός στη χώρα μας είναι σε έξαρση, ενώ και τα 16 κρεβάτια των μονάδων αρνητικής πίεσης επίσης παρουσιάζουν πληρότητα, με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ώστε άμεσα να στελεχωθεί το νοσοκομείο και να αυξηθούν οι ΜΕΘ αλλά και οι μονάδες αρνητικής πίεσης. Θα πρέπει άμεσα να στελεχωθούν νέες κλίνες και να ανοίξουν νέες κλίνες ΜΕΘ, με προσλήψεις προσωπικού και όχι μόνο, με μετακινήσεις προσωπικού όπως γίνεται αυτή τη στιγμή νοσηλευτικού από άλλα νοσοκομεία σε νοσοκομεία αναφοράς. Ενθαρρυντικά σχετικά αποτελέσματα έρχονται από την θεραπευτική αντιμετώπιση. Υπάρχουν μελέτες ενθαρρυντικές τελευταία τόσο για την ρεμδεσιβήρη όσο και για τη θεραπεία με αντισώματα. Τα εμβόλια είναι ίσως παρακινδυνευμένο και ρυψοκίνδυνο να πούμε αυτή τη στιγμή, ότι είναι πολύ κοντά μας ή η έγκρισή τους είναι άμεση, για το λόγο ότι εκείνο που θα πρέπει κυρίως να διασφαλιστεί από τα εμβόλια είναι πρώτον αυτά που θα κυκλοφορήσουν, είναι πρώτον η ασφάλεια και δεύτερον η αποτελεσματικότητα. Ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στον κορονοϊό αλλά και στα ενθαρρυντικά μηνύματα από πλευράς ερευνών εμβολίων. Αυτή τη στιγμή η πανδημία βρίσκεται και στη χώρα μας σε έξαρση, όπως και σε άλλες φυσικά ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα μας η πορεία των κρουσμάτων ακολουθεί τις τελευταίες μέρες μια σταθερότητα. Βέβαια, πολύ αυξημένο αριθμό κρουσμάτων έχουμε στην Αττική. Η Αττική βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πορτοκαλί. Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα έχουμε μια αύξηση των θανάτων, με, να το πω έτσι, την
μέρα την προχθεσινή όπου είχαμε 13 θανάτους. Βέβαια από μία μέρα δεν μπορούμε μόνο να βγάλουμε συμπέρασμα, θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο αυτό. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία και που δέχεται μια πίεση στο σύστημά μας, το υγειονομικό, είναι ότι υπάρχει και αύξηση των διασωληνωμένων. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή, η Αττική μάλλον βρίσκεται οριακά, 79 με 80 είναι διασωληνωμένοι, αλλά και η επαρχία, νομίζουμε ότι αν θα πάνε με αυτόν τον ρυθμό, ίσως δεν αντέξει το σύστημα. Ωστόσο, να στέλνει προσωρινά την κλινική δοκιμή του εμβόλιο της κατά του κορονοϊού φαρμακευτική Johnson & Johnson, καθώς ένας από τους εθελοντές εκδήλωσε ανεξήγητη ασθένεια. Η αναστολή επηρεάζει όλες τις δοκιμές του πνευματικού εμβολίου, συμπαριλαμβανομένων των δοκιμών για την τρίτη φάση που ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τα δύο απανατά περιστατικά κορονοϊού στο προσωπικό του Δήμου Βόλου προβλημάτισε βέβαια και τους εργαζόμενους αλλά και ολόκληρη την πόλη. Μάλιστα, η πρόεδρος των εργαζομένων, η κυρία Στάχτου, δημοσιοποίησε η ίδια με δική της ευθύνη σήμερα ότι είναι μία από τις δύο γυναίκες οι οποίες έχουν εντοπιστεί ως θετικές στον κορονοϊό. Σήμερα είχαμε πολλά τεστ και δείγματα που έγιναν για την ιχνηλάτιση των επαφών στους χώρους του κτηρίου Σπίρερ, όπου είχαμε το χώρο εργασίας των δύο γυναικών. Από έλεγχο κορονοϊού πέρασαν οι υπάλληλοι του Δήμου. Μοριακά τεστ έγιναν λοιπόν τόσο στο κτίριο Σπύρερ όσο και στο Δημαρχείο. Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Βόλου, Θάλια Στάχτου, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook ότι νοσεί από COVID-19 και είναι η μία από τις δύο υπαλλήλους του Δήμου που προσβλήθηκαν. Σε ανάρτησή της αναφέρει: «Ο ιός χτύπησε και τη δική μου πόρτα. Μα για όλους εσάς που με ψάχνατε, θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά στην υγεία μου. Ελπίζω και εύχομαι ολόψυχα ο προληπτικός έλεγχος των συναδέλφων μου να είναι αρνητικός για όλους, ώστε η δική μας συλλογικότητα και κάθε κοινωνία όπου γης να συνεχίσει να δίνει τον αγώνα της εναντίον της πανδημίας κατά το δυνατόν αλόβητα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ο έλεγχος αυτός ήταν αρνητικός για όλα τα άτομα του στενού περιβάλλοντος μου. Και αυτό που θέλω να πω είναι πως αυτές τις ώρες όλοι έχουμε την ανάγκη της αλληλεγγύης και της στήριξης του άλλου. Λόγω καραντίνας θα τα λέμε μαζί μόνο διαδικτυακά. Να είμαστε καλά, ραντεβού σε 11 ημέρες. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους ολόψυχα για το ενδιαφέρον σας. Δεν το βάζουμε κάτω ποτέ. Συνεχίζουμε τους αγώνας μας», κατέληξε η κυρία Στάχτου. Το ευχάριστο στην όλη αυτή η υπόθεση είναι ότι η μία υπάλληλος, η οποία υπάλληλος εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ποτέ στη δουλειά της, είναι συνδικαλίστρια, είναι αυτό το ευχάριστο, δεν πατάει ποτέ στη δουλειά, άρα δεν έχουμε κίνδυνο να κολλήσει κανένας. Από εκεί και πέρα, να πω προς τους πολίτες ότι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή στη διαδρομή της τα 5,5-6 χρόνια δεν έχει υποκρύψει ποτέ κάτι. Τα πάντα βγαίνουν, όχι στη φόρα μόνο, αλλά πλυντήριο, θα λέγαμε. Καθαρός ουρανός, στις τροπές δεν φοβάται. Γιατί να φοβηθεί και τι να αποκρύψει. Δεν είναι καλό καταρχήν για τους συνανθρώπους μας. Ως εκ τούτου, αυτά που προβλέπονται τα κάνουμε εμείς πριν τα κάνει οποιοδήποτε άλλος. Άρα ως εκ τούτου και απολυμάνσεις γίνανε και σήμερα το πρωί γίνανε τεστ πάνω από 180 άτομα, τώρα ακριβή αριθμό δεν το ξέρω ακριβώς τώρα, πάντως έχουν γίνει πάνω από 180 άτομα και στο Σπίρερ και στο Δημαρχείο εδώ πέρα. Και ως εκ τούτου, παιδιά, ζούμε σε μια εποχή η οποία μοιραίως, μακάρι να διαψευθώ, αν όχι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα θα υπάρχει κάποιο κρούσμα. Εύχομαι να περνάει έτσι αμήλικτα και να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις. Θα πορευτούμε έτσι. Ο κόσμος να ξέρει ότι θα έχει πλήρη ενημέρωση, πλήρη συμπαράσταση από τη Δημοτική Αρχή στα πλαίσια που έχουμε τη δυνατότητα φυσικά και θα τον ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για ό,τι συμβαίνει. Τα τεστ πάντως πραγματοποιήθηκαν με απόφαση του Δημάρχου σε περίπου 180 άτομα. Τα αποτελέσματα αναμένονται αύριο το πρωί. Να ευχηθούμε βέβαια περαστικά και στις δύο γυναίκες και να ευχόμαστε όλοι μας βέβαια να μην έχουμε άλλα περιστατικά στο χώρο δουλειάς γενικότερα του Δήμου Βόλου και οπουδήποτε αλλού. Τώρα, να δούμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Μαγνησία, την κυρία Παπανάτσιου, η οποία είναι μαζί μας μέσω Skype. Α, τη βλέπουμε κιόλας. Κύριε Παπανάτσιου, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ευχηθώ και καλή σεζόν. Από ό,τι άκουσα, είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα.
Τρίτη και 13 μάλιστα ξεκινάμε. Τυχερή θα είναι, τυχερή θα είναι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, θα σας ρωτήσω γι' αυτό, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα με το τι γίνεται με τα αποτελέσματα του φαινομένου της Χρυσής Αυγής στο ΣΥΡΙΖΑ και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην κριτική που ασκείται. Ήταν λάθος η δυνατότητα αυτή που δώσατε με εκείνο το νομοθέτημα να συντηρεί, να διατηρεί τα πολιτικά δικαιώματα ένα μέλος της Χρυσής Αυγής ή ένα μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν λάθος επιλογή. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Ο νέος ποινικός κώδικας που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστηκε και από το ποτάμι ήταν σε κάποιο διάστημα λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Πώς ψηφίστηκε ένας ποινικός κώδικας? Ο ποινικός κώδικας ψηφίζεται ένα άρθρο. Και εκείνο που πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε είναι ότι δεν έχει παρέμβαση ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε κανένας στη συγκεκριμένη εισήγηση που έρχεται προς ψήφιση. Μια επιτροπή η οποία είχε ξεκινήσει πριν από 10 χρόνια, ολοκλήρωσε το έργο της. Είχαμε ένα ποινικό κώδικα ο οποίος ήταν από τη δεκαετία του 50 και ναι, έπρεπε να εναρμονιστούμε. Έχει πληρώσει η Ελλάδα πάρα πολλά πρόστιμα. Από εκεί και μετά, αφού ψηφιστεί από την όποια κυβέρνηση ή από τους βουλευτές γενικότερα που θα το επιλέξουν, μπορεί στις επόμενες συνεδριάσεις, στο επόμενο διάστημα, να γίνουν οι διορθώσεις στα σημεία τα οποία δεν συμφωνούμε. Και πραγματικά ήταν αδύνατο να πούμε ότι σε ένα τέτοιο δημιούργημα από μια επιστημονική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν δικαστές, δικηγόροι, πανεπιστημιακοί κτλ., ότι όλοι μας συμφωνούσαμε και όλες τις πολιτικές θα ήταν εκείνες οι οποίες θα το ακολουθούσαν. Σίγουρα από εκεί και πέρα θα γινόταν κάποιες διορθώσεις, όπως και η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα. Θέλετε να μου πείτε ότι όταν νομοθετούσατε. Δύο τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα. Όταν νομοθετούσατε, δεν είχατε στο μυαλό σας το περιστατικό, την περίπτωση, τη δίκη που ήταν σε εξέλιξη της Χρυσής Αυγής, για να το καταλάβω λίγο αυτό? Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ακριβώς αυτό που εξήγησε και ο κύριος Καμπαγιάννης. Ο κύριος Καμπαγιάννης, ο οποίος είναι συνήγορος των Αιγυπτίων αλλιεργατών και ο οποίος, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και το λέει και ο ίδιος. Δεν έχει δηλώσει ο κύριος Καμπαγιάννης πουθενά ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, λοιπόν, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είπε ο κύριος Καμπαγιάννης, το ξεκαθάρισε όπως ακριβώς είναι, στην αιτιολογική του νέου ποινικού κώδικα αναφερότανε ότι επειδή είναι ποινικό δικαστήριο, αποφασίζει για τις ποινές. Τώρα, από εκεί και μετά, αν θα πρέπει αυτοί να συμμετέχουν σε επόμενες εκλογές, αυτό θα το κρίνει ο εκλογικός νόμος. Και να πούμε και κάτι άλλο, και με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα δεν ήταν. Κυρία Παπανάτσιου, ήταν λάθος το νομοσχέδιο το οποίο. Μισό λεπτό λίγο. Μου λέτε πολλά, αλλά το ερώτημα είναι, ήταν λάθος για την αριστερά και την πορεία της αριστεράς να περάσετε ένα νομοσχέδιο που έδινε τη δυνατότητα να έχει πολιτικά δικαιώματα ο ένοχος της Χρυσής Αυγής, ο πιθανός καταδικαστής? Δεν έχουμε περάσει αυτό το νόμο. Είναι ξεκάθαρο ότι από εμάς δεν έχει περάσει κάτι τέτοιο. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Δεν έχει περάσει? Μα αφού δίνει τη δυνατότητα. Δεν δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πολιτικά δικαιώματα θα έχει αν του το επιτρέψει ο εκλογικός νόμος. Αν του το επιτρέψει ο Άριος Πάγος. Εκείνο που πρέπει να δικαστεί σήμερα και διώκεται επειδή διώκεται σαν εγκληματική οργάνωση, είναι το ποινικό κώδικα. Κυρία Παπανάτσιου, είναι ποινή αυτό το πράγμα, η αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων? Είναι ποινή. Βεβαίως και είναι, αλλά ξέρετε. Είναι ποινή. Το δικαστήριο λοιπόν δεν μπορεί να επιβάλλει αυτή την ποινή. Ο καινούριος ποινικός κώδικας, ο οποίος είναι εναρμονισμένος και με ευρωπαϊκούς κώδικες, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή λέει ότι ένα ποινικό δικαστήριο παίρνει τις αποφάσεις του. Και από εκεί και μετά, το ποιος θα συμμετέχει και τι θα συμμετέχει είναι ο εκλογικός νόμος. Να σας πω κάτι, μέσα από την ψυχή μου, έτσι, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά, με όλη την ειλικρίνεια. Σας ξέρω και τόσο καιρό. Περίμενα η αριστερά, αυτή η αριστερά με την ιστορία που έχει,
και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγουν και να πούν ναι, κάναμε λάθος, ήταν λάθος αυτό το πράγμα. Όχι να μου λέτε διάφορα πράγματα τώρα γιατί και πώς. Δηλαδή περίμενα ένα μεγαλύτερο μεγαλείο σε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ειλικρινά σας μιλάω. Κοιτάξτε, μου κάνει εντύπωση γίνει αυτή η προσπάθεια να συγκεντρώσετε μια σειρά από δικαιολογίες. Όπως επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ και εμένα, και σας το λέω προσωπικά τώρα, διότι πρέπει να σας πω ότι εγώ μεγάλωσα με την Αυγή, την Αυγούλα, αυτός ο καγγελωτός σταυρός που είδα πίσω από το Μητσοτάκη και το Σαμαρά. Δεν ήταν αυτό το ήθος της Αυγής. Ποτέ δεν ήταν. Λοιπόν, καταρχήν να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία να έρθει να μας πει ότι είναι υπέρ του αντιφασιστικού αγώνα. Σε καμιά περίπτωση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι υπέρ του αντιφασιστικού αγώνα. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Είναι αστείο να πιστεύουμε ότι είναι υπέρ του αντιφασιστικού αγώνα και ότι είναι οι πρώτοι αντιφασίστες οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι αν το θέλετε δηλαδή. Και έχουμε τα παραδείγματα, μπορώ να τα αναφέρω. Ένα γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συνομιλούσε με τον Τον έδιωξε ο Σαμαράς μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν είναι το βίντεο μόνο. Όχι, δεν έγινε έτσι απλά. Απειλούσε τη Δημάρχη, το Κινάλ και τους έλεγε ότι αν δεν ψηφίσετε, αν δεν προχωρήσετε, μας περιμένουν. Εδώ είναι. Και δεν ήταν κάτι που έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν ήταν μια κίνηση που έκανε από μόνος του. Συνομιλούσε επί σειρά μηνών, για να μην πω και παραπάνω. Και ξέρετε ότι αυτό είναι μέσα στις τηλεφωνικές συνομιλίες, τις οποίες έχουν δει οι συνήγοροι της υπεράσπισης και των αλλιεργατών που το αναφέρουν στις δηλώσεις τους. Δεν είναι κάτι που έγινε για μια στιγμή μόνο. Γινότανε συνέχεια. Και καταλαβαίνετε ότι απειλούσανε και τη Δημάρ και το Πασόκ τότε ότι άμα δεν μείνετε μαζί μας, εμάς μας περιμένει η Χρυσή Αυγή. Και δεν είναι μόνο αυτή. Ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο κύριος Μπογδάνος και ποιοι άλλοι μπορώ να πω. Καταρχήν καλεστήκανε από όλα τα κόμματα της Βουλής να τοποθετηθούν σαν μάρτυρες στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Από όλα τα κόμματα παρευρέθηκαν στη δίκη. Ο μόνος ο οποίος δεν παρευρέθηκε ήταν ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος καλέστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα, εμείς πήγαμε τόσες φορές και στη δίκη, αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ, αν θέλετε, έχω πάει δύο φορές. Και από άλλα κόμματα ήταν εκεί. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν είδαμε κανέναν όλο αυτό το διάστημα. Δεν είδαμε κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία στις αντιφασιστικές συγκεντρώσεις που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια από τότε που εμφανίστηκε η Χρυσή Αυγή. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της δεκαετίας του 70 και του 80? Έχετε αυτή την αίσθηση? Γιατί ακούω επιχειρήματα τα οποία τα άκουγα από το Πασόκ και την αριστερά το 70, τη δεκαετία του 70 και του 80. Τώρα είναι 2020. Δεν χαίρεστε που έχουμε μια δεξιά η οποία έχει τραβήξει άλλο δρόμο από την ακροδεξιά? Δεν το χαιρετίζετε αυτό? Γιατί σας βλέπω ότι χαίρεστε που έχετε. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Μου κάνει εντύπωση η στάση σας, αυτή η πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και θέλουμε μια τέτοια δεξιά θέλουμε και στη χώρα μας. Δεν θέλουμε τη δεξιά αυτή που μου λέτε, που πραγματικά την έχουμε ζήσει όλοι μας, και εγώ και εσείς και κάποια άλλη παλιότερα πολύ χειρότερα ακόμη. Αλλά θέλουμε πραγματικά να μην ακούει τις ακραίες φωνές που έχει στο κόμμα της. Αυτή τη στιγμή εντοπίζουμε ότι οι ακραίες φωνές που υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία την καθοδηγούν και την. Και τι εννοείται ότι υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία Μιχαλολιάκος? Εννοείται ότι υπάρχει αντίστοιχος Μιχαλολιάκος μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αυτό μου λέτε? Δεν σας λέω ότι υπάρχει αντίστοιχος Μιχαλολιάκος, γιατί ο Μιχαλολιάκος και η Χρυσή Αυγή, εκτός από την ιδεολογία του φασισμού, εδώ πέρα πρόκειται για μαχαιροβγάλτες, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, πρόκειται για εγκληματίες. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Αλλά ακροδεξιές φωνές υπάρχουν σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πιστεύουμε ότι δεν οφείλει να τις απομονώσει και οφείλει να έχει την πολιτική που και εσείς είπατε ότι θα έπρεπε να έχει μια σύγχρονη δεξιά, αν θέλει να λέγεται σύγχρονη δεξιά. Είναι το μόνο σίγουρο ότι αυτές οι ακροδεξιές φωνές, και ξέρουμε από ποιους, υπάρχουν και οι υπουργοί της, πρωτοκλασσάτες στελέχη και ο αντιπρόεδρος της, είναι όλοι αυτοί που πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε
ότι βοηθάνε στο να γίνει η κυβέρνηση η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας μια κεντροδεξιά ή μια δεξιά, μια σύγχρονη δεξιά όπως θα θέλαμε όλοι μας να είναι και όχι επηρεασμένη από διάφορες τέτοιου είδους πολιτικές. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, μπαίνουμε στο προσφυγικό για παράδειγμα, προσφυγικό μεταναστευτικό. Πέρασε σε μια ρητορία ακροδεξιά όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως επίσης και με το μακεδονικό, με τις πρέσπες, με τη συμφωνία των πρεσπών. Και τώρα που έρχονται να το πάρουν πίσω, αρνούνται να φέρουν στη Βουλή, δεν φέρουν για ψήφιση, γιατί φοβούνται ότι εκεί θα έχουν τη διαμαρτυρία. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, καταλαβαίνετε ότι έχουν πιέσεις μέσα στο κόμμα τους από ακροδεξιές φωνές. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας που αφορά ασθενείς στο νοσοκομείο του Βόλου, ένα ερώτημα μόνο για τα ελληνοτουρκικά, καθώς σήμερα το πρωί ξημερώσαμε με το Roots Race πάλι σε... Ακούω διάφορα ενδυνάμει, υφαλοκρηπίδα αυτά. Είναι ενδυνάμει ελληνική επικράτεια ο χώρος όπου πλέει το τουρκικό σκάφος αυτή την ώρα. Συμφωνείτε? Εγώ θα συμφωνήσω. Δεν έχω αντιθετή άποψη γι' αυτό. Θα πρέπει να μας πει όμως ο κύριος Μητσοτάκης που είναι οι κόκκινες γραμμές. Γιατί πήγε στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Για κυρώσεις δεν ακούσαμε τίποτα. Είπε ότι όλα καλά, εμείς είπαμε ότι έριξε λευκή πετσέτα, ήταν ο χαρακτηρισμός που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και μετά από λίγο διάστημα ξαναβλέπουμε τα ίδια πάλι, τα βαρόσια, έχουμε και τα βαρόσια, έχουμε και κάτι πιο καινούριο τελευταία. Δηλαδή, πού είναι οι κόκκινες γραμμές που έχει βάλει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Πού είναι η συνέχεια των πολιτικών που είχαμε ξεκινήσει εκεί που τους είχαμε αφήσει? Εμείς είχαμε κάνει κυρώσεις, είχαμε πετύχει μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου, είχαμε πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κυρώσεις προς την Τουρκία. Από εκεί και μετά όμως δεν υλοποιήθηκε τίποτα με την καινούργια κυβέρνηση. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και δεν έχουμε δει να γίνεται καμία κύρωση. Δεν θα έπρεπε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν κυβέρνηση να διεκδικήσει όλες αυτές τις κυρώσεις, ούτως ώστε να μην έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Μάλιστα. Για να μην πω παραπέρα και για τις διάφορες συμφωνίες, όπως είναι η συμφωνία που έγινε με την Αίγυπτο, που αφήνει παραθυράκια για διεκδικήσεις από την Τουρκία. Θα φτάσουμε σε διεθνή δικαστήρια. Όταν φτάνει σε διεθνή δικαστήρια, ξέρουμε όλοι μας ότι πηγαίνεις εκεί και σίγουρα δεν θα κερδίσεις όλα αυτά που διεκδικείς. Αλλά πας διεκδικώντας. Πας διεκδικώντας όσο το δυνατόν περισσότερο και καταρχήν δεν δίνεις γη και είδωρ, να το πούμε έτσι. Σας ανησυχεί η τελευταία κίνηση των Τούρκων, μήπως βρεθούμε μπροστά σε πράγματα που θέλουμε να αποφύγουμε όλοι μας, ενώ σύραξη, πόλεμο? Κοιτάξτε, είναι ένας κακός γείτονας. Είναι ένας κακός και απρόβλεπτος γείτονας. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε όλοι μας. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια εθνική στρατηγική και όχι μια πολιτική την οποία κάνει κάθε κυβέρνηση. Και εδώ είναι και οι αδυναμίες που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον σε επίπεδο αρχηγών να γίνει μια συνάντηση και να μπορούν από εκεί και πέρα να υπάρχει μια ενιαία πολιτική. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή να μαθαίνουμε κινήσεις που έχουν γίνει είτε από Τούρκους είτε από διπλωμάτες ή από οτιδήποτε άλλο και να μην είναι ενημερωμένοι. Να μην είναι ενημερωμένος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν κάναμε κινήσεις χωρίς να ενημερώσουμε τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καμία κίνηση δικιά μας δεν γινόταν χωρίς να είναι ενήμερος. Και χωρίς να είναι ενήμεροι, αν το θέλετε, και τα κόμματα όλα της Βουλής. Πολύ καλά. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την εξωτερική πολιτική. Ούτε η εξωτερική πολιτική είναι πολιτική της κάθε κυβέρνησης, είναι η πολιτική της χώρας μας. Κύριε Παπανάσιου, χαίρομαι πάντα να σας ακούω και να τα λέμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και βάλει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αδερφή του ανθρώπου, ο οποίος εδώ και κάποιες εβδομάδες υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι 44 χρόνων. Υπέστη ένα πολύ πολύ σοβαρό εγκεφαλικό. Έφτασε στο νοσοκομείο του Βόλου, έγιναν μια σειρά από επεμβάσεις και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι υπήρξε μια
ιδιαίτερη τεχνική. Υπήρξε ένα εμφύτευμα, ουσιαστικά αντικατάσταση ενός κομματιού του κρανίου του ανθρώπου μετά το εγκεφαλικό το οποίο υπέστη. Είναι μόλις 44 χρόνων. Για να ολοκληρωθεί όμως αυτή η διαδικασία, ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να χειρουργηθεί από ένα πλαστικό χειρουργό. Στο νοσοκομείο του Βόλου, γιατρός με ειδικότητα πλαστικού χειρουργού δεν υπάρχει. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα ένας ιδιώτης γιατρός έκανε την επέμβαση. Καλούνταν ένας ιδιώτης γιατρός και έκανε την επέμβαση στο δημόσιο νοσοκομείο. Στο παρελθόν έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Αυτή τη φορά, η διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου δεν επιτρέπει σε ιδιώτη γιατρό να κάνει αυτή την επέμβαση και να σώσει έναν άνθρωπο. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα. Είναι η αδελφή του, ανθρώπου. Μιλάμε τώρα για έναν νέο άνθρωπο, 44 χρόνων. Είναι η κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλό απόγευμα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά εσείς? Λίγο πιο δυνατά να παρακαλέσω τους τεχνικούς μας για να σας ακούω και εγώ καλύτερα. Τώρα με ακούτε? Ο αδερφός σας, ναι. Ο αδερφός σας πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι αυτή την ώρα? Είναι στο νοσοκομείο του Βόλου? Είναι ακόμα στο νοσοκομείο του Βόλου, ναι. στη χειρουργική κλινική. Ναι. Περιμένουμε ακόμα δηλαδή να κάνουμε κάποιες διαδικασίες για να κάνουμε τη μεταφορά, όμως δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα. Θα πάει σε άλλο νοσοκομείο? Ναι, θα πάει σε άλλο νοσοκομείο, εφόσον τόσες μέρες μας είχαν απαγορεύσει από τα δύο τα νοσοκομεία τα δημόσια στη Θεσσαλονίκη και δεν μας έδινε ούτε ο διοικητής την άδεια για να μπορέσουμε να φέρουμε έναν ιδιώτη πλαστικό χειρούργο, γιατί ήταν ανάγκη να συνεργαστεί με τον νευροχειρούργο τον δικό μας, λόγω ότι υπήρχε κάποια νέκρωση στο δέρμα και δυστυχώς μας απαγόρευσε ρητά, τους υποστήριζε ο νόμος. Δηλαδή ο νόμος βγήκε παραπάνω από τη ζωή ενός ανθρώπου. Μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος στο νοσοκομείο, χρειάζεται να του γίνει μια επέμβαση. Είναι σε κίνδυνο η ζωή του αυτή την ώρα. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ βαριά η κατάσταση αυτό που αντιμετωπίζει. Είναι 44 χρόνων. Και δεν αφήνουν να έρθει γιατρός ιδιώτης να τον κάνει καλά? Όχι, δεν μας άφησαν. Την προηγούμενη εβδομάδα μας απαγόρεψαν κατηγορηματικά. Και ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εγώ όσον αφορά για τον κύριο διοικητή, γιατί τον υποστήριζε ο νόμος. Ναι, ήταν χάσιμο χρόνο. Διοικεί, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα, δεν διοικεί το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ίσως να άφηνε κιόλας γιατρό ιδιώτη. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι επιλογή, πολιτική επιλογή διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας αυτή την ώρα. Να μην υπάρξει ιδιώτης γιατρός, να μην μπει μέσα, να μην χειρουργήσει έναν άνθρωπο. Ενώ έχουν έρθει οι ιδιώτες γιατροί μέσα στο νοσοκομείο, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα γινότανε. Όμως ο γιατρός δεν ήθελε να κάνει κάτι τα κρυφά και να παρανομήσει. Είναι έντιμος άνθρωπος. Είναι έντιμος γιατρός. Ήθελε να κάνει τις διαδικασίες νομικά όπως είναι. Επέθη θέμα να μπει κρυφά γιατρός στο νοσοκομείο, να κάνει καλά άνθρωπο. Ναι. Τι είναι? Μας είπανε και αυτό το πράγμα, να το κάνουμε στα κρυφά. Μας είπανε και αυτό το πράγμα να το κάνουμε στα κρυφά και να μην το μάθει κανείς. Κρυφά. Αν είναι δυνατόν. Αυτό που κάνανε ήταν απάνθρωπο. Δεν αφήνανε τον ιδιώτητο γιατρό. Και χάσαμε δηλαδή την ημέρα του χειρουργείου. Μετά όσο προχωράγαν οι μέρες, η κατάστασή του είναι βαριά. Ήταν ένα μόσχευμα, άνοιγμα κρανίου. Δεν ήταν κάτι απλό. Και δυστυχώς αφηθήκανε κατηγορηματικά. Μάλιστα. Για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό ότι αρνηθήκανε. Ο διοικητής δεν έκανε καν κόπο να μιλήσει με κάποιο δημόσιο νοσοκομείο για να γίνει η μεταφορά του αδερφού μου. Εσείς πήγατε τον βρήκατε άνθρωπο, το διοικητή, πήγατε στη διοίκηση του νοσοκομείου? Έχω πάει στη διοίκηση, με απότρεψε η γραμματέας. Πήγα πάρα πολύ ευγενικά και πάρα πολύ καλοσυνάτα, όχι με σκοπό φασαρίας. Και μου λέει ότι έχει τον νόμο στα χέρια. Ήτανε μέσω διοικητής. Έχω πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα. Στον εισαγγελέα, γιατί δεν πάτε? Γιατί δεν ξέρω κανένα νόμο που να σκοτώνει ανθρώπους. Όλοι οι νόμοι προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Γιατί δεν πάτε στην εισαγγελία να το καταγγείλετε? Πίστευα ότι δεν θα υπήρχε αυτός όλη αυτή η κατάσταση θα έφτανε μέχρι εκεί. Να προσπαθούμε να βάλουμε και πολιτικά μέσα για να πάει ο άνθρωπός μου σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο αδερφός σας σε τι κατάσταση είναι τώρα? Θα τον πάρετε, θα μείνει εκεί, τι γίνεται?
Είμαστε ακόμα σε αναμονή. Σήμερα ο γιατρός, ο νευροχειρούργος ο δικός μας, προσπαθεί να επικοινωνήσει με γιατρούς στην Αθήνα για κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, για να μπορέσουμε να κάνουμε την μετάθεση. Να καταλάβω λίγο. Δεν είναι εύκολο. Ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο έχει, καθόλου. Έχει επικοινωνία με τον κόσμο, με το περιβάλλον. Καθώς μπήκε το μόσχευμα στο κεφάλι του, λόγω ότι είχε γίνει η κρανιοκτομία, όπως σας είχα πει και πρωτήτερα, άρχισε να αντιλαμβάνεται και να έχει περισσότερη επαφή με το περιβάλλον. Ο άνθρωπος με είδε και έκλαιγε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, πόσο επιθυμεί να δει τα παιδιά του, γιατί τον είχαμε κάποιους μήνες σε κέντρο αποκατάστασης. Λοιπόν, και φτάσαμε δηλαδή σε ένα επίπεδο επικοινωνίας με τον άνθρωπό λίγο. Μου. Υπάρχει ένας άνθρωπος με ανοιχτό κεφάλι αυτή την ώρα, είναι στο νοσοκομείο του Βόλου. Είναι κάποια σημεία το οποίο είναι ανοιχτό το μόσχευμα και χρειαζόταν επέμβαση από πλαστικό χειρούργο. Και δεν αφήνουν γιατρό να μπει μέσα στο νοσοκομείο. Να τον σώσει. Όχι, δεν αφήνανε. Και να τον πληρώσουμε εμείς η οικογένεια, ακόμα δεχτήκαμε και αυτό, γιατί για να έρθει ένας ιδιώτης να κάνει τη δουλειά του θα έρθει επιπληρωμής. Βεβαίως, το δεχτήκαμε αυτό. Γιατί όμως το αρνηθήκανε. Μας το αρνηθήκανε. Και δύο δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης επίσης μας απαντήσανε κατηγορηματικά όχι. Ο ένας δεν είχε κρεβάτι για τραχυστόμιο, επειδή ξέρω, έχει τραχυστόμιο ο άνθρωπός μου. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το δείτε. Είναι θέμα ανθρωπιάς. Δυστυχώς το Πανεπιστημιακό στη Λάρισα δεν υπήρχε. Το Πανεπιστημιακό στη Λάρισα δεν υπήρχε πλαστικός χειρούργος. Που θέλουν να εγκαταλείπουν τους ανθρώπους με ανοιχτά κεφάλια. Μου κάνει εντύπωση. Σας εύχομαι κάθε τύχη, κυρία Μαρία. Ευχαριστώ πάρα κάθε πολύ. Τύχη. Ευχαριστώ να'στε, πάρα να'στε πολύ καλά. Και εύχομαι να μην ξαναγίνει σε κανέναν άνθρωπο να'στε, αυτό. Να'στε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εάν διοικούσε το ΚΚΕ ο Στάλιν, ο Μπρέζνιεφ, θα καταλάβαινα πάρα πολύ καλά τι σημαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο δεν μπαίνει ιδιώτης γιατρός. Μάλλον δεν θα υπήρχαν και ιδιώτες γιατροί. Επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας των ιδιωτών. Να κινδυνεύει άνθρωπος στο νοσοκομείο του Βόλου εδώ και μέρες. Και να χρειάζεται να φωνάζουμε επί μία εβδομάδα ότι πρέπει να το χειρουργήσει γιατρός τον άνθρωπο αυτό και να μην αφήνουν να μπει ιδιώτης γιατρός να κάνει καλά έναν άνθρωπο επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, είναι απίστευτο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Και βέβαια τις διοικήσεις και στα νοσοκομεία και οπουδήποτε αλλού τις έχει διορίσει ο Υπουργός Υγείας. Μου κάνει εντύπωση αν αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει, η φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω μήπως πρέπει να πάνε να γραφτούν στο ΚΚΕ ως μέλη. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Καρδίτσα. Δικό μου το σχόλιο. Να πάμε τώρα στην Καρδίτσα. Η κυρία Βράτζα είναι μαζί μας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν σας στέλνουμε κυρίως έτσι με την πολιτική ιδιότητα. Θα τη δούμε αμέσως τώρα. Καλό απόγευμα, τι κάνετε. Δεν σας στέλνουμε κυρίως με την πολιτική ιδιότητα. Σας στέλνουμε με την ιδιότητα του ανθρώπου που θα μας πει τι έχει συμβεί στην Καρδίτσα. Χθες πάλι είχαμε βροχές. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πώς πέρασε ακόμη ένα βράδυ, ακόμη μια νύχτα, σε τι κατάσταση είστε, πώς είναι τα πράγματα τώρα, στο Μουζάκι, στην Καρδίτσα, στον Ομόλο, ποια είναι η πραγματικότητα? Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, καλησπέρα στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας μάλλον, γιατί εγώ δεν σας βλέπω, σας ακούω. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα για την περιοχή και το, αν πρέπει να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο, όλα είναι πολιτική άλλωστε. Και με την ιδιότητά μου, την πρώην ιδιότητά μου και με, τώρα βέβαια που είμαι επαγγελματίας στο Δήμο Μουζακίου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι καταστροφές που συνέβησαν είναι τρομακτικές για όλα, σε όλα τα επίπεδα και σε υποδομές και για τους επαγγελματίες και για τα σπίτια αλλά και για, και για τις, και τις επιχειρήσεις οι οποίες περνάνε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα και για τις αγροτικές επιχειρήσεις και η κτηνοτροφία και η γεωργία έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει περιοριστεί και ο Δήμος και η Περιφέρεια στο να επιδιορθώνουν πράγματα, χωρίς όμως να γίνονται πιο μακροπρόθεσμες, έτσι, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, για να μπορέσει τελικά η Καρδίτσα να μην παραμείνει σε απομόνωση. Γιατί είμαστε σχεδόν σε απομόνωση. Οι και δρόμοι, στο Μουζάκι έτσι, είμαστε κυριολεκτικά σε απομόνωση. Οι δρόμοι έχουν αποκατασταθεί, δηλαδή υπάρχει βατότητα, πας παντού. Έχουμε μια καθυστέρηση. Όχι, δεν πας παντού. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Ο ορεινός όγκος
και ο Δήμος Αργυθέας και ο Δήμος Πλαστήρα. Και εγώ σας ακούμε καθυστέρηση, αλλά θα συνεχίσω, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σωστά. Ωραία, ωραία. Και ο Δήμος Αργυθέας λοιπόν και ο Δήμος Πλαστήρα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας. Εμείς από το Μουζάκι δεν μπορούμε να ανεβούμε ούτε στο Δήμο Πλαστήρα. Υπάρχει μια γέφυρα η οποία έχει πέσει. Η τελευταία πληροφορία που έχω είναι ότι έχει επιληφθεί ο στρατός και ότι η γέφυρα την άλλη εβδομάδα καλώς εγώ των πραγμάτων θα την έχουμε, γιατί υπάρχουν και κοντινά χωριά που εξυπηρετούνται από το Μουζάκι και παιδάκια που πάνε στο σχολείο. Όσον αφορά την Αργυθέα, οι δύο δυνατότητες οδικής πρόσβασης, υπάρχει δυνατότητα, αλλά ο δρόμος είναι κατεστραμμένος σε κάποιο σημείο και με τις βροχές, όπως είπατε και εσείς, που αρχίζουν ξανά, πιθανόν να διακοπεί ξανά η κυκλοφορία. Και από την άλλη μεριά, που είναι η Παναγία Ισπηλιά, η Ανατολική Αργυθέα, εκεί δεν υπάρχει πρόσβαση και δεν προβλέπεται από ό,τι ακούω. Κύριε Θεοδωρό, εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα και υπάρχει και το ζήτημα της ευθύνης. Δηλαδή και της ευθύνης για αυτά που γίνανε και για αυτά που θα γίνουν. Γιατί δεν είναι κομματικό το ζήτημα να ρίξω εγώ ή κάποιος άλλος ευθύνες, αλλά προφανώς υπάρχουν και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Υπάρχει περιφέρεια, η οποία περιφέρεια έπρεπε τόσα χρόνια, τόσο καιρό να σχεδιάσει αντιπλημμυρικά έργα. Στο Δήμο Μουζακίου συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και σας το λέω, φαντάζομαι το ξέρετε, για την εκτροπή του Αχελώου και με τον πρώην Δήμαρχο Μουζακίου, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κοτσό. Και δεν μιλήσαμε ποτέ, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε πάντα, αλλά δεν μιλήσαμε ποτέ και δεν σχεδιάσαμε ποτέ μικρά φράγματα, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία θα προστάτευαν τις ζωές μας τελικά, έτσι. Γιατί χάθηκε και μια ανθρώπινη ζωή στο Μουζάκι, μια νέα γυναίκα. Άρα εδώ πρέπει και να δούμε τι έγινε μέχρι τώρα και κυρίως να δούμε και να κάτσουμε όλοι οι υπεύθυνοι φορείς σε ένα τραπέζι και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και χρειάζεται και κοινωνική λογοδοσία και χρειάζεται και διαφάνεια. Γιατί πάλι λεφτά του ελληνικού λαού θα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν οι καινούργιες υποδομές και θέλουμε τώρα να ξέρουμε πού θα πάνε αυτά τα λεφτά. Το 2018 ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Χαρίτσης, για αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία διέθεσε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 68 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δούμε τι έγιναν αυτά τα 68 εκατομμύρια, τι ποσό διατέθηκε στην Καρδίτσα και ποια έργα γίνανε ή δεν γίνανε, για να δούμε αν αυτό μπορεί να προχωρήσει. Τα ρέματα ήταν καθαρά, τα ποτάμια ήταν καθαρά, σε τι κατάσταση ήταν τα πράγματα γύρω από την Καρδίτσα? Η Καρδίτσα, ειδικά για την Καρδίτσα, γιατί και στο Μουζάκι υπάρχει, η συζήτηση είναι άλλη, δηλαδή αν είχαν γίνει έργα υποδομών κυρίως που θα μπορούσαν να προλάβουν τον κακό, αλλά στην Καρδίτσα είναι αυτό ακριβώς που λέτε, ότι αν είχαν καθαριστεί τα ποτάμια, αν είχαν ληφθεί μέτρα ώστε να μην, τα φράγματα να μην υπερχυλήσουν, δηλαδή ούτε καν αυτά δεν γίνανε. Υπάρχει τεράστια ευθύνη και ο Δήμαρχος Καρδίτσας, με περίσσο θράσος θα πω εγώ, ανέφερε ότι δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται να μην αναλαμβάνει κανείς και την πολιτική ευθύνη, γιατί για τις άλλες ευθύνες υπάρχει εισαγγελέας, αν και εφόσον χρειαστεί. Αλλά την πολιτική ευθύνη προφανώς την έχουν και στην Καρδίτσα, κατά γενική ομολογία, και εμείς προφανώς με τις συζητήσεις που κάνουμε έχουμε διαμορφώσει μια άποψη, υπάρχει ευθύνη της διοίκησης και της τοπικής διοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, δεν ξέρω, ξέρετε κάτι εσείς, εγώ δεν το έχω πάρει είδηση. Υπάρχει κάποια προκαταρκτική? Σε άλλες περιπτώσεις και στη Μάνδρα και στο Μάτι είχαμε κίνηση της δικαιοσύνης. Εδώ δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια κίνηση ανάλογου είδους. Αν δεν ξέρω να έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από μεριά των πολιτών, από όσο ξέρω, ή κάποιον άλλον που να ζητήσουν, ούτε των ανθρώπων, έχουμε και θύματα, το ξέρετε, έχουμε νεκρούς, δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι οικογένειές τους. Η δικαιοσύνη, αυτεπάγγελτα, αν υπάρχει εισαγγελέας που ερευνά το ζήτημα, νομίζω ότι γίνεται αυτό. Και θα καλεστούν οι άνθρωποι να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Από εκεί και μετά τι θα γίνει, δεν ξέρω. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ δεν θέλω να αναμειχθώ, αλλά όσον αφορά την πολιτική ευθύνη, θεωρώ ότι έπρεπε να έχουμε ήδη παραιτήσεις. Όχι απλώς ανάληψη πολιτικής ευθύνης, ήδη παραιτήσεις. Δεν μπορεί ο κύριος Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας από το 2011, να λέει ότι εδώ δεν έχει ευθύνη η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα έργα που δεν έγιναν ή για τα έργα που έγιναν.
Δεν μπορεί η Αργυθέα, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι απομονωμένη, είναι μια περιοχή, ο Δήμος Αργυθέας, που τόσα χρόνια δεν έχει ούτε σοβαρές υποδομές, ούτε σοβαρές χρηματοδοτήσεις. Προσπαθήσαμε εμείς στην κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ να εντάξουμε κάποια χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όχι από την περιφέρεια, ώστε να γίνουν κάποια έργα στην περιοχή. Αλλά και αυτά, ξέρετε, οι διαδικασίες δυστυχώς καθυστερούν πολύ. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε τόσες κακοτεχνίες, δρόμους που πέφτουν. Η Αργυθέα αυτή την ώρα, αν δεν δοθεί ένα πολύ σοβαρό κονδύλι, είτε από την περιφέρεια είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και η απόφαση πρέπει να πάρθει σύντομα, θα πρέπει να φύγουν όλοι οι κάτοικοι από εκεί. Δεν έχει νόημα να θέλουμε ορεινό όγκο χωρίς υποδομές. Δεν μπορούμε να ζητάμε τους ανθρώπους αυτούς να ρισκάνουν τη ζωή τους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε ό,τι αφορά το Μουζάκι και την πτώση του κέντρου υγείας, επειδή την ξέρω την περιοχή, την έχω επισκεφθεί πολλές φορές, εκεί έπρεπε να υπάρχει ένα τυχείο αντιστήριξης όταν έγινε όλος αυτός ο χώρος, γιατί πραγματικά είναι μπαζώματα όλα αυτά. Αν και το ποτάμι νομίζω ότι ακολουθούσε άλλη πορεία εκεί. Έκανε δεξιά, έστριβε. Αλλά τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά. Χρειάζονταν ένα στίχος αντιστήριξης. Αυτό δεν έγινε. Αλλά την ευθύνη για τις σκήτες των χυμάρων και των ποταμών την έχει η περιφέρεια, δεν την έχει ο Δήμος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Συμφωνώ, την έχει η περιφέρεια. Ναι, και για τις γέφυρες και για τους περιφερειακούς δρόμους την έχει η περιφέρεια. Γι' αυτό λέω ότι η μεγαλύτερη ευθύνη είναι στην περιφέρεια. Από εκεί και μετά και στο Δήμο Μουζακίου. Εγώ είμαι κάτοικος του Δήμου Μουζακίου από το 2000. Το 2012 έγινε μια υπεγράφη, μια επέκταση στην παραποτάμια περιοχή και δημιουργήθηκε ένα πάρκο. Όταν γίνεται ένα τέτοιο έργο και δεν υπάρχει μέρημνα να δημιουργηθεί αυτό το τυχείο που λέτε αντιστήριξης, ενώ ξέρουμε όλοι πια, αλλά τότε φαντάζομαι ξέρανε αυτοί που σχεδιάζανε τα έργα, ότι εκεί είναι η κήτη του ποταμού, υπάρχει και ευθύνη στην τοπική αρχή. Θέλω να πω ότι προφανώς αυτά τα έργα έχουν γίνει. Το κέντρο Γιάς έχει γίνει το δεκαετία του 80. Από εκεί και μετά γίνανε και άλλα έργα, περισσότερα. Υπάρχουν μελέτες, κάποιος πρέπει να τις βλέπει. Δεν μπορούν οι πολίτες να ξέρουν και να ρισκάρουν γιατί αυτοί που είναι υπεύθυνοι δεν αναλαμβάνουν αυτό που πρέπει. Αυτό λέω ότι και στο Μουζάκι υπάρχουν ευθύνες για αυτά που γίνανε. Δεν λέω ότι μπορούσε να προβλεφθεί κάτι αυτή την ώρα αφού δεν γίνανε όλα αυτά που έπρεπε. Αυτή είναι η διαφορά με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα θα μπορούσε η καταστροφή που έγινε στον αστικό ιστό μέσα στην πόλη να προβλεφθεί. Μπορούσε να μην φτάσει το νερό και να πλημμυρίσουν όλα τα καταστήματα της Καρδίτσας και όλα τα σπίτια. Στο Μουζάκι ενδεχομένως να μην μπορούσε να γίνει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά το ότι δεν υπήρχαν έργα ή έγιναν και έργα, αυτό που σας λέω, ότι έγινε έργο το 12, το οποίο ήταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Δεν υπάρχει ευθύνη γι' αυτό. Να σας κάνω την ερώτηση έτσι όπως θα το έλεγε η γιαγιά μου πάρα πολύ απλά. Θα πρέπει να καθίσουν κάποιοι στο σκαμνί για αυτό που έγινε στην Καρδίτσα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο μεγάλη καταστροφή που ενδεχομένως να οδηγηθούμε και εκεί. Δεν θέλω να απαντήσω εγώ σε αυτό και η συζήτηση δεν πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό. Και αν συζητήσουμε αυτό, θα πρέπει να το κάνουμε ακριβώς γιατί πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι εκπρόσωποι τους, είτε στην τοπική διοίκηση είτε στην κεντρική διοίκηση, δεν μπορεί να είναι άμυροι ευθυνών για την καθημερινότητά τους και για τις θεσμικές αποφάσεις, αλλά και για τη ζωή τους, για τους δρόμους, για την πρόσβαση. Θέλω να πω ότι τώρα, με αυτή την πολύ κακή αφορμή, θα πρέπει όλοι να αναζητήσουμε μια διαφορετική πολιτική αντιμετώπιση της κατάστασης. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα καθίσει κάποιος στο σκαμνί, αλλά θα πρέπει κάποιος να κριθεί ακατάλληλος. Αν δεν καθίσει στο σκαμνί, θα πρέπει να στο τέλος να πούμε ότι δεν ήταν όσο καλός νομίζαμε ή δεν έκανε τη δουλειά του σωστά. Και αν προκύψει και ποινική ευθύνη, να καθίσει και στο σκαμνί. Αλλά δεν μπορεί άνθρωποι να λένε ότι τα κάναν όλα σωστά, ότι λύσανε προβλήματα και τελικά με ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, πραγματικά ακραίο καιρικό φαινόμενο, και τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα μας ακολουθούν από εδώ και πέρα. Είχαμε στην Καρδίτσα και τα τελευταία χρόνια είχαμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Η Εύβοια έχει συνέχεια ακραία καιρικά φαινόμενα, δυστυχώς και με νεκρούς. Λοιπόν, πρέπει με αυτό
Με αυτό το δεδομένο να σχεδιάζουμε πολιτικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα και οι άνθρωποι που τις σχεδίαζαν μέχρι τώρα έπρεπε να το έχουν λάβει υπόψη τους. Διαφορετικά δεν είναι κατάλληλοι. Εγώ αυτό θέλω να μείνει. Ότι το κατάλληλος και το μη κατάλληλος δεν κρίνεται από το ποιος χορεύει καλύτερα. Θα το πω έτσι πολύ λαϊκά, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Αλλά από τη σοβαρότητα, από το σχεδιασμό, από την υλοποίηση, από τη διαφάνεια των έργων. Πρέπει να μιλήσουμε για έργα. Επιτέλους, πρέπει να μιλήσουμε για έργα στη χώρα. Κυρία Βράζα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκέψη σας. Έτσι, κλείνοντας την κουβέντα, δεν θέλω να το σχολιάσετε αυτό, αλλά όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει στην Ελλάδα κράτος εργολάβων από τη δεκαετία του 80 και μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας βοηθήσατε. Ναι, ας μην το σχολιάσω, αλλά επειδή το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε κι εμείς και επειδή τα λεφτά του ελληνικού λαού θα πρέπει να τα σεβόμαστε την τελευταία, το τελευταίο ευρώ, την τελευταία δραχμή. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα όλα να γίνονται με διαφάνεια. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ στην Καρδίτσα. Να είστε καλά. Πρέπει να πω ότι η σύνδεση έγινε με ένα καινούριο μηχάνημα που έχει πάρει ο Άστρα. Αλλά έχουμε μία μικρή καθυστέρηση, γι' αυτό και καθυστερούσαν αρκετά και οι ερωτήσεις δικές μου και οι απαντήσεις. Και ξέρετε, όταν ζεσταίνεται η συζήτηση, θες να κάνεις την ερώτηση εκεί, να συντηρήσεις την ροή, έτσι, την εξέλιξη του πράγματος. Να πάμε τώρα στο στούντιο στην Λάρισα. Η κυρία Μπίλη είναι μαζί μας και ζήτησα να μιλήσουμε μαζί της, διότι έχουμε όλη αυτή την εξέλιξη γύρω από το θέμα της Χρυσής Αυγής και εσείς είστε μια παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είστε η Χρυσή Αυγή, είστε από τη Χρυσή Αυγή. Εσείς θα μας εξηγήσετε. Καταρχήν, είστε επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε Θεοδόρου και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα. Είμαι επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής για τη Θεσσαλία. Υποστηρίχθηκα και από τη Χρυσή Αυγή και από το σύνολο των εθνικιστικών κομμάτων και είμαι περήφανη γι' αυτό. Πλην όμως η παράταξή μου τυπικά είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη, όπως είναι και όπως προβλέπει η νομοθεσία για όλες τις παρατάξεις στη Β' αυτοδιοίκηση, βαθμό αυτοδιοίκησης, δηλαδή στην περιφέρεια. Άρα νομικά η παράταξή μου με το δικό της αφημί είναι τυπικά ανεξάρτητη. Αλλά στηρίχτηκα και είμαι περήφανη γι' αυτό από τη Χρυσή Αυγή και από τα άλλα εθνικιστικά κόμματα. Δεν βγήκατε μέσα από την ίδια τη Χρυσή Αυγή? Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως τώρα βέβαια ανήκω στο κίνημα Έλληνες για την πατρίδα του κυρίου Ηλία Κασιδιάρη για κάτι καλύτερο για το μέλλον του ελληνισμού. Η Χρυσή Αυγή όμως, εδώ και μερικές ημέρες, είναι με τη σφραγίδα πλέον της ελληνικής δικαιοσύνης, εγκληματική οργάνωση. Κύριε Θεοδόρου, δεν αποδέχομαι τον όρο. Πιστεύω ότι υπήρξε κακοδικία, ήταν δίκη παροδία. Δεν μπορεί να γίνει μία δίκη με τα λαϊκά δικαστήρια, μόνο γκυλοτίνες δεν λείπαν απ' έξω. Εγώ δεν είδα στη δίκη της Μαρφίν, όπου πέθαναν τέσσερις άνθρωποι και ένα γέννητο μωρό, να είναι το ίδιο και βγήκαν όλοι αθώοι, να υπάρχουν αυτά τα λαϊκά δικαστήρια. Δεν δέχομαι τον όρο. Πιστεύω και είναι ότι είναι πολιτική δίωξη, είναι πολιτικές οι διώξεις, διώκονται για τις ιδέες τους, διώκεται ο εθνικισμός και το πατριωτικό κίνημα. Τι εννοείται είναι η πολιτική δίωξη? Είναι πολιτική δίωξη, διότι διώκονται πολιτικά. Εμείς καταδικάσαμε την δολοφονία Φίσα, έπρεπε μόνο ο δολοφόνος να καταδικαστεί. Διώκονται οι βουλευτές, διώκονται για πολιτικούς λόγους. Διότι ο εθνικισμός άνθιζε. Ο εθνικισμός το 2013, το εθνικιστικό κίνημα, έφτανε γύρω στο 15-18%. Γι' αυτό και έγινε και αυτή η σκευωρία για να ανακοπεί το εθνικιστικό κίνημα, το οποίο δεν θα γίνει όμως. Τι σκευωρία? Ο Ρουπακιάς σκότωσε έναν άνθρωπο, έφυγε ένα παλικάρι. Συμφωνώ, έπρεπε να καταδικαστεί μόνο αυτός. Αυτό δεν είναι έπρεπε σκευωρία. Να ενοχοποιηθεί όλη η παράταξη. Δεν έπρεπε να ενοχοποιηθεί το εθνικιστικό κίνημα. Δηλαδή, όταν ο Καλαμπόκας, που ήταν πρόεδρος στην ΟΝΕΔ Πάτρα, σκότωσε τον Τεμπονέρα, καταδικάστηκε όλη η Νέα Δημοκρατία? Ρωτώ. Μάλιστα. Εσείς πώς νιώθετε τώρα που εγκληματική οργάνωση δεν είναι και λίγο πράγμα?
Εγώ δεν είχα την εντύπωση ποτέ ότι ήμουν σε εγκληματική οργάνωση. Πιστεύω ότι διώκεται το πατριωτικό και εθνικιστικό κίνημα. Τη στιγμή που γινόταν η δίκη, στα Βαρόσια οι Τούρκοι κάνανε την τέταρτη εισβολή. Δεν είδα κανένα να διαμαρτύρεται γι' αυτό. Εγώ βλέπω την πατρίδα μου να ισλαμοποιείται. Βλέπω παντού να υπάρχει ο κίνδυνος, βλέπω κινδύνους ασφαλείας, βλέπω το Αιγαίο να είναι έτοιμο προς παράδοση, αυτά είναι προβλήματα. Βλέπω το λαό μου να φτωχοποιείται, αυτά είναι προβλήματα και αυτά πρέπει να παλέψουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Τώρα μου είπατε ότι είστε στο χώρο του κ. Κασιδιάρη. Η αλήθεια είναι ότι η Χρυσή Αυγή πολιτικά είχε έτσι πολλά θέματα. Είχατε διασπάσεις, είχατε ζητήματα. Καιρό τώρα. Κοιτάξτε, εμείς το κίνημα το Έλληνες και την Πατρίδα, που έχω την τιμή να είμαι ιδρυτικό μέλος και ιδρυτικό στέλεχος, προσβλέπουμε την άνοδο και την άνθηση του εθνικισμού. Να περάσει ο πατριωτικός χώρος με το πρόσημο που του ανήκει. Εξηγήστε μου λίγο, γιατί το είπατε πολλές φορές, τι εννοείται εθνικισμός. Εθνικισμός είναι η αγάπη για τη φυλή μου, για το έθνος μου. Να προστατέψω το έθνος μου από αλλότριες δυνάμεις. Είναι το όμεμον, το ομότροπον, το μόγλωσσον. Είναι η αγάπη για τη φυλή μου, για την πατρίδα μου και το έθνος μου. Μάλιστα. Και τώρα είστε με τον κύριο Κασιδιάρη. Μάλιστα. Και υποθέτω ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα μετέχετε, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό το αποφασίζει ο επικεφαλής του κινήματός μας. Ο επικεφαλής του κινήματός σας σε λίγες ημέρες έχει καταδικαστεί, έχει κριθεί ένοχος. Περιμένουμε την ποινή και ίσως να είναι φυλακή. Αυτό δεν εμποδίζει από το να έχει τα πολιτικά του δικαιώματα. Και εγώ όσο ζω και αναπνέω θα πιστεύω και θα υποστηρίζω ότι ήταν μια μεγάλη πολιτική σκευωρία για να αναχαιτιστεί το πατριωτικό και εθνικιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο λειτουργείται κανονικά, δεν έχει αλλάξει κάτι? Κοιτάξτε, γίνανε κάποιες ενέργειες από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ανταρσία, φαντάζομαι, από τη Λασί και από τον κύριο Ντούρο. Εγώ θα τιμήσω την ψήφο του λαού της Θεσσαλίας, θα τιμήσω την ψήφο και θα είμαι μέχρι το τέλος στις επάλξεις. Μάλιστα. Κυρία Μπίλη, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας ακούσω σήμερα. Έστω και αν πρέπει να σας πω ότι πολλοί έχουν την αίσθηση ότι δεν πρέπει να μιλάτε, δεν πρέπει να ακούγεστε. Σας ευχαριστώ. Δεν το κάνω για σας, δεν σας γνωρίζω και δεν είναι αυτό. Αλλά... Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από τη φήμωση. Εμείς καταδικάσαμε και τον γερμανικό ναζισμό και τον ιταλικό φασισμό και τον σταλινικό κομμουνισμό. Απόλυτα... Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φασισμός από τη φήμωση. Και αυτοί που διατείνονται ότι είναι δημοκράτες να κάνουν και μία αυτοκριτική. Απόλυτα κάθετα, οριζόντια με αυτά που λέτε, αλλά και ειδικά με την απόφαση η οποία πρέπει να σας πω ότι έτσι μας ξαλάφρωσε όλους. Εμάς προσωπικά όχι, εμείς ότι πεισμόνουμε... ότι η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίστηκε με απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης. Συγγνώμη που σας διακόπτω, εμείς νιώθουμε ότι στο χώμα μπήκε ο σπόρος οργάνωση, του εθνικισμού. Αλλά... Είμαστε πολλοί και γινόμαστε κάθε μέρα δυνατότεροι και περισσότεροι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Τώρα, να έρθουμε στην Λάρισα, όπου ως ανάσα περιμένουν τις χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί επαγγελματίες και γενικότερα ιδιωτική οικονομία. Ξεκινά από σήμερα 13 Οκτωβρίου ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 με καταληκτική ημερομηνία 30 Δεκάτου 2020. Πρόκειται για το σχέδιο άμεσης δράσης Περιφέρειας Θεσσαλίας που με γρήγορες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες δίνει ανάσες ρευστότητας από 5 και 50.000 ευρώ με τη μορφή της μη επιστρεπτές επιχορήγησης, ενισχύοντας το κεφάλαιο κίνησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα και είναι το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί και ενισχύει τη ζημιά. Το πρόγραμμα αυτό είναι καθαρό, είναι αξιοκρατικό και γίνεται μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης μέσω του ίντερνετ, μέσω της πλατφόρμας που έχει βγει. Το πρόγραμμα τρέχει ο ΕΦΕΠΑΕ με το αρμόδιο υποκατάστημα που έχει στην Μαγνησία. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης. Γι' αυτό κλείστε τα αυτιά σας σε εκείνους οι οποίοι διαδίδουν ότι θα βοηθήσουν και θα προσπαθήσουν να σας βοηθήσουν. Όχι. Εκείνο το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε
να επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα και στο επόμενο χρόνο. Περιφέρεια Θεσσαλίας με στρατηγική εξασφάλιση 30 εκατομμύρια από αυτά τα χρήματα που είχε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για να μπορέσει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Και βέβαια έχει εξασφαλίσει και τα άλλα 80 εκατομμύρια για το επενδύο και επανεπενδύο για επενδύσεις σε νέες ή παλιότερες επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι να τρέξουν γρήγορα. Διότι η απορρόφηση στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας είναι 100%. Τα έχουμε δεσμευμένα τα χρήματα. Τη στιγμή που έχουμε δεσμεύσει τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι απορρόφηση. Το θέμα είναι η εκταμείευση. Η εκταμείευση ανήκει στους Δήμους. Αν ένας Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο, το ΕΚΑΒ δεν έχει ακόμη πάρει, δεν έχει προμηθευτεί τα ασθενοφόρα τα οποία του έχουμε δεσμεύσει 1 εκατομμύριο για τα ασθενοφόρα, ή αν το νοσοκομείο του έχουμε δεσμεύσει 20 εκατομμύρια τώρα για το COVID και δεν έχει κάνει εκταμείευση ένα ευρώ, εάν το Υπουργείο δεν έχει κάνει εκταμείευση για τους υπολογιστές και δεν τους έχει φέρει ακόμα στα σχολεία. Υπεύθυνοι είναι οι φορείς υλοποίησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Οκτωβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι μέχρι 30 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι, χωρίς παράταση. Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσα με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ χωρίς επιστροφή. Με την εκλογική διαδικασία στην Ομοσπονδία των Επαγγελματοβιοτεχνών στην Μαγνησία, ουσιαστικά έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος σωστρέφειας. Ουσιαστικά ο μεγάλος χαμένος όμως είναι ο πρώην πρόεδρος πλέον, ο κύριος Πλαστάρας. Με 6 έδρες κέρδισε στις εκλογές της ΟΕΒΕΜ το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο που προήλθε από παρετηθέντες συμβούλους της προηγούμενης διοίκησης, ενώ 5 έδρες κέρδισε η παράταξη του Τρίφωνα Πλαστάρα. Από την πλειοψηφίσα παράταξη εκλέχθηκε πρώτη η Δωροθέα Καναβιτσά με 32 ψήφους, η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες, και ο Νίκος Πλουμιστός με 30. Ακολούθησαν ο κύριος Φόβος με 29, ο κύριος Μόσχος και η κυρία Σαρβανίτη Ευαγγελία με 18 και Διαναλάκη Ευαγγελία με 18. Η κύρια Αποστολόπουλος και Νιζάμης εκλέγονται στην Ελεκτική Επιτροπή. Από την παράταξη του Τρίφωνα Πλαστάρα εκλέχθηκε ο ίδιος ο επικεφαλής με 28 ψήφους και οι κύριοι Μαουσίδης, Πελεκούδας Νάνος και η κυρία Τσελεπή. Στην Ελεκτική εκλέγεται ο Λευτέρης Πλαστάρας μετά από κλήρωση. Η κυρία Καναβιτσά πάντως τοποθετήθηκε σήμερα στις τηλεοπτικές κάμερες την επόμενη ημέρα του αποτελέσματος, καθώς επίσης του επιχειρήν και των επαγγελματιών στη Μαγνησία. Σε ένα συνδικαλιστικό χώρο συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Συμβαίνουν και αντιπαραθέσεις, συμβαίνουν και κόντρες, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή, όταν δεν μπορείς πια να εκπληρώσεις το ρόλο για τον οποίο εκλέχτηκες, πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Κάποιοι από εμάς αποφασίσαμε να αποσυρθούμε για να μπορέσουμε, γιατί δεν μπορούσαμε άλλο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι δημοσιοποιήσαμε όλες μας τις αντιθέσεις. Αποφασίσαμε να κατεβάσουμε ένα άλλο ψηφοδέλτιο. Έχουμε μια φιλοσοφία την οποία θέλουμε να περάσουμε στους συναδέλφους. Κατεβήκαμε σε εκλογές, λίγο προώρες βέβαια. Απ' την άλλη όμως οι συνάδελφοι ήρθαν και ψηφίσανε όλοι. Δηλαδή ψηφίσανε 65 συνάδελφοι, και αυτό σε τέτοιες δύσκολες εποχές στο συνδικαλισμό και σε τέτοιες δύσκολες εποχές στον επαγγελματία είναι θετικό. Σημαίνει ότι ανταποκρίθηκαν, το αποτέλεσμά τους το είδαμε όλοι, αυτό το αποτέλεσμα θα το σεβαστούμε και εμείς, θέλω να πιστεύω και εμείς σίγουρα θα το σεβαστεί και η άλλη πλευρά. Από εδώ και πέρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δουλέψουμε. Θα δουλέψουμε πρώτα απ' όλα για τα σωματεία μέλη, που σημαίνει για τους ανθρώπους τους οποίους εκπροσωπούμε, θα τους βοηθήσουμε να στήσουν τα σωματεία τους, δεν θέλουμε να φύγει κανείς. Θέλουμε να μείνουν όλοι εκεί, θέλουμε να μείνουμε στο χώρο που είμαστε, και αν δεν τα καταφέρουμε στο χώρο που είμαστε, να βρούμε έναν αντίστοιχο χώρο τον οποίο θα είμαστε πάλι όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή επειδή έχουμε μείνει χωρίς ταμεία ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε το θέμα της οργάνωσης και το θέμα το οικονομικό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα είναι θα έρθουν όλα τα σωματεία και θα τα βοηθήσουμε να στηθούν οργανωτικά έτσι ώστε στη νέα ηλεκτρονική εποχή να φύγει βάρος από τους προέδρους και από τα διοικητικά του συμβούλια. Δηλαδή να πατάνε ένα κουμπί και να κάνουν πράγματα. Και να τα κάνουν μέσα από εμάς. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε. Το άλλο είναι να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους φορείς για να πάρουμε κάποια πράγματα, όπως το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ που τρέχει τώρα στην περιφέρεια. Θέλω να το δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα. Ναι, μεν είναι καλό, το καλοδεχτήκαμε όλοι. Θέλω να δω ποιοι θα μείνουν απ' έξω, ποια θα είναι τα κριτήρια, μήπως θα πρέπει να υπάρχει κάτι συμπληρωματικό σε αυτό, να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο. Αλλαγή σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ του Βόλου, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε κέντρο υγείας αστικού τύπου, όπου θα φιλοξενούνται ελαφρά περιστατικά COVID.
Το κέντρο υγείας Βόλου, στο οποίο έχουν γίνει από τον περασμένο Μάρτιο που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα ειδικές παρεμβάσεις, πλέον είναι χώρος υποδοχής για ασθενείς με ήπια συμπτώματα κορονοϊού. Ο λόγος για το πρώην ΙΚΑ, με τον υπεύθυνο συντονιστή του κέντρου υγείας Βόλου, να επισημαίνει χαρακτηριστικά για την κατάσταση που διαμορφώνεται, αλλά και την προετοιμασία που υπάρχει από τους κρατικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Το κέντρο υγείας Βόλου, εδώ και 2 εβδομάδες, λειτουργεί πλέον σαν κέντρο υγείας αναφοράς COVID. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουν διαμορφωθεί, είχαν βέβαια διαμορφωθεί από τον Μάρτιο, οι κατάλληλοι χώροι, έτσι όπως ορίζουν οι προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και του ΕΔΗ για εξέταση ασθενών με σαν ύποπτο κρούσμα COVID. Τώρα τελευταία κάναμε μια περαιτέρω προετοιμασία. Συγκεκριμένα έχουμε 2 διαφορετικές εισόδους. Η μία είναι για τους υγιείς πολίτες και για τους πολίτες που έχουν ραντεβού με κάποιο γιατρό ή για γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και η άλλη, εντελώς απομονωμένη, είναι για είσοδο είτε ύποπτου κρούσματος, είτε για λήψη επιχρήσματος, ρινοφαρυγικού επιχρήσματος από διάφορες ομάδες που θέλουν να πάρουν ένα αποτέλεσμα αρνητικό, δηλαδή από αυτούς που επιστρέφουν, τους υπαλλήλους που επιστρέφουν από τις άδειές τους για διάφορες σχολές, οτιδήποτε. Άρα, οι πολίτες που θέλουν, η λήψη γίνεται κυρίως με ραντεβού. Αυτό πάντα σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή όλοι όσοι θέλουν να κάνουν το τεστ για κάποιο λόγο, για να προσκομίσουν κάπου το έγγραφο, έτσι, θα παίρνουν ραντεβού στα τηλέφωνα, θα κλείνουν ραντεβού 25695, έτσι, είναι αποκλειστικά γραμμή COVID αυτή, και θα κλείνουν ραντεβού σε μια μέρα το πολύ, ώστε να τους λαμβάνεται επίχρησμα, το στέλνουμε στη Λάρισα και βγαίνει την ίδια μέρα ή την άλλη το αποτέλεσμα και το παίρνουν στα χέρια τους. Ειδοποιούνται αμέσως. Τα κρούσματα τα οποία, μάλλον οι πολίτες οι οποίοι έχουν κάποια συμπτώματα, το επαναλαμβάνω, ήπια συμπτώματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου για τα έντονα συμπτώματα, δηλαδή υψηλός πυρετός, ανοσμία, βήχας, παραπέμπονται κατευθείαν, πρέπει να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Τα ραντεβού τώρα αυτή τη στιγμή κλείνονται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Έτσι, συνεχή λειτουργία. Μετά από ενέργειές μας εξασφαλίσαμε μια δωρεά από την ΑΓΕΤ για ISOBOX. Οπότε θα εγκαταστήσουμε σύντομα στο προάβλιο, στο πάρκινγκ πίσω, έτσι, το ISOBOX, οπότε δεν θα εισέρχονται καθόλου οι πολίτες που είναι να τους παρθεί επίχρησμα στο χώρο λειτουργίας του κέντρου υγείας. Αλλάζει, διαφοροποιείται λίγο όμως, όχι πολύ, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην Λάρισα. Μικρή αύξηση παρουσιάζεται το ωράριο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και την περιφέρεια κοινότητα Λάρισας στο χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορονοϊό. Η Λάρισα άνοιξε το επίπεδο επιτήρησης επίπεδο 2, σύμφωνα με το οποίο και τα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ, μόνο καθήμενοι σε τραπέζια, μουσικές σκηνές, εστίαση, εξαιρείται το takeaway delivery, απαγόρευση πώληση αλκοόλ. Θα κλείνουν τις ώρες 12.30 και όχι στις 12 που ίσχυε μέχρι και την περασμένη Κυριακή. Την εξέλιξη αυτή σχολιάζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Λάρισας. Συνεχίζεται το μαρτύριο της εστίασης. Σίγουρα εμείς είμαστε αυτοί που την πληρώνουν περισσότερο από όλους, γιατί σε εμάς τίθενται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές. Εμείς δεν θα πάμε καλά, γιατί εσείς έχετε όλη άσχημη ψυχολογία και δεν βγαίνετε έξω. Βέβαια, από όλους εμάς εξαρτάται πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ευτυχώς στο νομό μας είμαστε χαμηλά, αυτός είναι και ο λόγος που αλλάζουμε επίπεδο. Πάμε σε άλλο επίπεδο, από σήμερα τα μαγαζιά θα είναι στις 12.30, κλείνουμε ευτυχώς, όχι στις 12. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, λοιπόν, ότι πάμε καλά. Μακάρι να συνεχίσουμε, γιατί από εμάς εξαρτάται, από όλους μας, το πώς θα πάμε. Lockdown δεν πρόκειται να γίνει πανελλήνιο όπως έγινε ποτέ. Λοιπόν, απλώς το lockdown μπορεί, πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως πάμε, μήπως αρχίσουμε να το κάνουμε μόνοι μας ο καθένας μας. Ο κ. Χρηστίδης αναφέρει και η σημαντική μείωση του τζίρου τους ακόμη και μετά τη λήξη του lockdown. Σίγουρα είναι πιο άσχημα τα πράγματα από πέρυσι. Αυτό που λέγανε οι παλιοί, κάθε πέρσι και καλύτερα, ισχύει. Είναι πιο άσχημα τα πράγματα και λόγω οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, γιατί είναι αλυσίδα αυτό. Όταν δεν δουλεύει ένας, δεν δουλεύουν κι άλλοι. Αλλά και πολύ λόγω ψυχολογίας. Mm-hmm. Είναι λόγω ψυχολογίας.
Είναι αυτό το έξω, σας δίνει άλλη ψυχολογία, βγαίνετε. Το μέσα στο χειμώνα, αν και θα δράξω την ευκαιρία να πω το εξής, ότι τα δικά μας τα μαγαζιά, μέσα, σε σχέση με ένα σούπερ μάρκετ, σε σχέση με ένα εμπορικό κατάστημα, σε σχέση με ένα φαρμακείο ή με το οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, τα δικά μας τα μαγαζιά έχουν εξαερισμό, έχουν φυσική ροή αέρα. Αυτό μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας όλοι, όταν έρχεστε στα μαγαζιά, θα πάτε σε μια ψισταριά, δεν θα μυρίσετε τίποτα. Θα πάτε, ξέρω εγώ, σε ένα σουβλατζίδικο, δεν θα μυρίσετε τίποτα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι φεύγει συνεχώς αέρας έξω από το μαγαζί και ανανεώνεται, έρχεται καινούριος μέσα. Δηλαδή, ο αέρας στα καταστήματα, πολύ θα πω αυτό, ότι έχει καλύτερη ανανέωση μέσα στο μαγαζί από ότι έξω όταν έχει άπνοια. Να σημειωθεί πως σήμερα ξεκινά και το πρόγραμμα ανάσα στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και 30 Οκτωβρίου. Τεράστιος είναι ο αριθμός των οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Υπολογίζονται σε περισσότερα από 400.000. Βελτιώμενη είναι η εικόνα από τις ζημιές που προκάλεσαν τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα το 2020, καθώς το πρώτο 9μηνο δηλώθηκαν κατά 25,92% λιγότερες ζημίες εμπλεκόμενα ανασφάλιστα συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το επικουρικό κεφάλαιο ασφάλισης αυτοκινήτων, το οποίο αναλαμβάνει αποζημιών τους παθόντες και συνέχεια να διεκδικήσει από τους ανασφάλιστους οδηγούς τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλει μέσα στο πρώτο 9μηνο του 2020, δηλώθηκαν 963 τροχαία ατυχήματα με ανασφάλιστα, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2019 είχαν δηλωθεί 1.300 ζημιές. Ωστόσο παραμένουν 400.000 ανασφάλιστα οχήματα στη χώρα μας. Με τα ανασφάλιστα έχει παγώσει το ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή δεν στέλνει η κυβέρνηση τα πρόσημα των 250 ευρώ, αλλά γίνεται συνεχής έλεγχος από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν γύρω στις 400.000 που είναι ανασφάλιστοι. Αυτοί ελέγχονται από την αστυνομία και βέβαια εκεί πέρα το πρόστιμο από την ελληνικό κράτος ήταν 250 ευρώ, ενώ από την ελληνική αστυνομία είναι 500 ευρώ. Και αν είναι δύο ιδιοκτήτες είναι 1.000 ευρώ. Αν είναι δύο ιδιοκτήτες και άλλος οδηγός είναι 1.500 ευρώ. Αυτό πρέπει να το προσέχουν αυτοί που έχουν ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Τα πρόσημα είναι πολύ μεγάλα. Να σημειωθεί ότι συνολικά τα τροχαία ατυχήματα που δηλώθηκαν και από ανασφάλιστα οχήματα μέσα στο 9 του 2020 είναι μειωμένα λόγω του lockdown και του COVID-19, αλλά και των μετέπειτα περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης και των διασκέδασης σε πολλές περιοχές της χώρας και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης προβλέπονται από μια σειρά από προγράμματα που τρέχουν μέσα στον Οκτώβριο για μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. Ξεκινούν άμεσα οι καταβολές χρημάτων στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου της επιστρεπτίας προκαταβολής ύψους 1,5 δις ευρώ. Την ίδια ώρα, έμπειροι λογιστές στο Βόλο δίνουν το στίγμα αναφορικά με το τι έρχεται σε επίπεδο φορολογίας συμπεριλαμβανομένου ένφια και μειώσεων ενοικίων. Βρισκόμαστε στο όλους. Έχει αναρτηθεί το ένφια, έχουν εκδοθεί τα εγκαθαριστικά και μέχρι τέλος Οκτωβρίου μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τις δύο δόσεις. Όσον αφορά τους επαγγελματίες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, ήδη έχει βγει η απόφαση για την επιστρεπτία προκαταβολή νούμερο 3 και πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις μέχρι 26 Οκτωβρίου όσον αφορά για την έγκριση και για το ποσό που δικαιούται ο καθένας. Από εκεί και πέρα οι φορολογούμενοι πάλι και οι επαγγελματίες και οι φορολογούμενοι γενικά σε κάποια στιγμή θα μπορέσουν να ξανακάνουν τη ρύθμιση που όσοι την έχουν χάσει, όσοι την έχουν χάσει μάλλον με τα προηγούμενα ποσά και με τα τωρινά ποσά μετά το COVID σε 120 δόσεις. Περιμένουμε την ανακοίνωση. Επίσης υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά έχουν βγήκαν οι ΚΑΔ για τους οποίους θα υπάρχει προαιρετική μείωση του ενοικίου και η συγκεκριμένη εγκύκλειος, οπότε πρέπει να τα βρουν οι ενοικιαστές με τους εκμισθωτές. Και επίσης έχουμε και την από σήμερα ξεκινάει η επιδότηση των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα της περιφέρειας, το οποίο είναι ένα ποσό των 30 εκατομμυρίων και πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις μέχρι 31 Δεκάτου, είναι αυστηρό το περιθώριο. Θα πρέπει να δοθεί παράταση σε αυτό και σε αυτό μπορούν να μπουν όλες οι επιχειρήσεις. Σε κάποια στιγμή όμως, αφού ελέγξουν τα αν δικαιούνται ή όχι τα μόρια τους, για να μπορέσουν να πάρουν την επιδότηση της περιφέρειας. Και επίσης αυτή τη στιγμή διανύουμε, υπάρχει και το πρόγραμμα της γέφυρας για τους φορολογούμενους που έχουν δάνειο
για πρώτη κατοικία και υπάρχει επιδότηση των τόκων λόγω COVID. Αναφορικά πάντως με το θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθορίζεται πως οι αιτήσεις θα γίνονται έως τις 26 Οκτωβρίου, ενώ θα ξεκινά από τις 2.000 ευρώ το ποσό του δανείου με περίοδο χάριτος έως το τέλος του 2021. Επίσης, η κοινή υπουργική απόφαση περιγράφει ποιοι θα δικαιούνται μερική επιστροφή, αλλά και πότε θα χάνεται το δικαίωμα του δανείου και θα πρέπει να επιστραφεί. Σύμφωνα με την ΚΙΑ, όσοι λάβουν ενίσχυση θα πρέπει να διατηρήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που είχαν την 1η Αυγούστου. Ακόμη προβλέπεται η επιστροφή μόνο ποσοστού 70% της επιστρεπτέας προκαταβολής, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς. Τις λεπτομέρειες βέβαια για όλα αυτά τα προγράμματα θα δουν οι επιχειρηματίες, μικροί, μεσαίοι, μεγαλύτεροι, ανάλογα με τις επιχειρήσεις τους, με λεπτομέρειες, με τους λογιστές τους, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Επρόκειτο για ένα δελτίο ειδήσεων, αλλά με χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανείς έτσι, λίγο πιο ελεύθερα. Θα τα λέμε κάθε βράδυ μαζί, εδώ στην τηλεόραση του Άστρα, στις 18:00 ακριβώς, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ σε όλους.